επειδή σταματήσαμε επίσημα την ωραία προσευχή, δεν πρέπει να τη συνεχίσουμε, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι συνάξεις του Ελληνοορθοδόξου Κινήματος δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τις συνάξεις αυτές που γίνονται στον κόσμο. Μπορεί να παλεύουμε μέσα στον κόσμο, μπορεί να έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που ο κόσμος σήμερα φιλοξενεί, αλλά το θεμέλιό μας, η πίστη μας και η Αγία μας Ορθοδοξία. Το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα, δηλαδή η αγάπη σας, η δική σας αγάπη, που πραγματικά πλημμυρίζει, μιλάω με τα συντηρητικά στοιχεία του κόσμου τούτου, δεν είναι τίποτε άλλο από το ακίνητο καντήλι της αγωνιζομένης Ορθοδοξίας. Ακίνητο, και δεν μπορεί να το σβήσει κανένας καιρός. Συντήρηση στο καντήλι αυτό είναι η προσευχή, η αγάπη και η θυσία. Εγώ αισθάνομαι για σας μια απέραντη αγάπη και οι ευχαριστίες μου είναι τόσο δυνατές για όλον τον αγώνα που έχετε κάνει μέχρι σήμερα. Ο αγώνας αυτός όμως έχει ένα μεγάλο ανταπόδομα στην Βασιλεία των Ουρανών. Και μετά από αυτή τη μικρή νοερά προσευχή που κάναμε, που είναι το δείγμα μέσα στην τετραπλή ευλογία των σημερινών και των εορτών που ξημερώνουν, μας δίνει το κουράγιο να προχωρούμε με αγάπη αταλάντευτα σε μια πορεία που δεν έχει τέρμα, γιατί το τέρμα της είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η πίστη μας, αδέρφια μου, γι' αυτό και βρισκόμαστε στις επάλξεις. Και μπορεί φίλοι και εχθροί, οι μεν φίλοι να μην καταλαβαίνουν, οι δε εχθροί δικαιωματικά να αντιφέρονται και να λένε τα δικά τους. Εμείς όμως, εσείς και εμείς όλοι, λέμε ότι η πορεία των ομολογιακών αγώνων είναι για Ορθοδοξία και Ελλάδα. Είναι για την αγάπη του Κυρίου, αλλά και για τα αίματα των μαρτύρων και των ηρώων της ευλογημένης μας πατρίδος. Πρέπει λοιπόν με ένα τέτοιο πνεύμα να βρισκόμεθα σε αυτές τις συνάξεις. Πρέπει με αυτήν την αγάπη να πλημμυρίζουν οι ψυχές μας, η οποία δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει πουθενά, ούτε μέσα στην οικογένεια, ούτε ακόμη και στα ιερά ησυχαστήρια. Έχει προλάβει και κλέβει την αγάπη και αφαιρεί τη χαρά από την ζωή μας. Εμείς λοιπόν θα πάμε κόντρα σε αυτά τα σχέδιά του και όπως ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας ή το τέρμα των μαρτύρων της μαρτυρικής περιόδου, έτσι και εμείς θα είμεθα η απαρχή για το σταμάτημα του πνευματικού μαρτυρίου σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι μεγάλα τα μηνύματα, είναι μεγάλη η αποστολή και όλοι μας είμαστε, άλλος λιγότερο και άλλος πολύ ακόμη ο λιγότερο προετοιμασμένοι. Όμως η χάρις του Θεού μπορεί να κατεργαστεί τα πάντα εάν εμείς αφήσουμε ελεύθερο τον εαυτό μας μέσα σε αυτήν την ατελεύτητη και θεία πορεία. Και παράλληλα σήμερα με την παρουσία του Αγίου Πέτρου Αλεξανδρίας έχουμε και τον Μέγα Κλίμεντα, αυτόν τον Αποστολικό Πατέρα, τον Πατριάρχη και Αρχιεπίσκοπο Ρώμης, όταν η Ρώμη δεν είχε φτάσει στην Αποστασία.
και τα θαύματα και η χάρις και το μαρτύριό του σφραγίζουν την δική μας απόφαση και ανοίγουν τη δική μας πορεία. Και τώρα οι μεγάλες και άγιες ανεπανάληπτες παρουσίες της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνας και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου μας λένε, η μεν Αγία Εκατερίνα μας λέει πολλά σαν πάνσοφος κόρη, αλλά μας λέει το εξής, ότι σήμερα είμαστε όλοι μας κλήρος και λαός, όπως ήταν η Αγία Εκατερίνα προτού την μεταμορφώσει η χάρις του Κυρίου. Μα θα μου πείτε, εμείς έχουμε και βάπτισμα, έχουμε και ορθοδοξία, όμως ξεχαστήκαμε μέσα στον κόσμο και έχουμε χάσει πάρα πολλά στοιχεία. Και ίσως να αποστρέφει ο Κύριος το πρόσωπό του από την σημερινή κατάσταση της ανθρωπότητος, γιατί ο καθένας μας αυτοσχεδιάζει, γιατί ο καθένας μας παίρνει το δικό του μέτρο και κόβει την ορθοδοξία όπως τον βολεύει. Το ελκύς λοιπόν, ο αγώνας, ο ομολογιακός, η αγάπη σας είναι να πούμε πρώτα στους εαυτούς μας, όχι αυτοσχεδιασμούς, όχι φαντασίες και πλάνες, αλλά αγνή, άδολη, γεμάτη από Πνεύμα Άγιο, ζωή ορθοδοξίας. Όταν πετύχουμε αυτό, τα άλλα είναι στο χέρι του Θεού. Ανθρωπίνως δρόμοι δεν ανοίγουν. Αλλά ο απόϊχος των αγώνων της αγάπης σας γίνεται σήμερα φωνή αφυπνίσεως με μύριους τρόπους για ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Μας αρέσει βέβαια να μεμψημυρούμε όλοι και να λέμε δεν γίνεται τίποτε κτλ. Δεν είναι σωστά πράγματα. Γίνεται το μεγάλο μυστήριο. Η χάρις του Παναγίου Πνεύματος στρατεύει συνεχώς και εσείς είστε τα λόγ, είστε η μεγάλη δύναμη κρούσεως της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Είστε τα μέλη εκ μέρους του Σώματος του Κυρίου. Συνιστάτε σαν ομολογητέ των σημερινών ημερών τον ομολογιακό πυρήνα της Ορθοδοξίας. Ο καθένας όσο συντάσσεται και όσο αγωνίζεται και όσο πονά και όσο προσεύχεται, πρέπει όμως να γνωρίζουμε κάποια πράγματα μέσα σε αυτήν την Αγία περίοδο, την περίοδο της νηστείας των Χριστουγέννων, ότι μπορούμε, εάν θέλουμε όλοι, αν όλοι δούμε με άλλα πνευματικά μάτια τη ζωή μας, την πατρίδα μας, ολόκληρη την ανθρωπότητα, να ξεφύγουμε από τρεις μεγάλες πνευματικές επίρειες. Η πρώτη επίρρεια είναι το πνεύμα το πειρασμικό που διαχέεται σε όλη την ανθρωπότητα και είναι αντίθετο προς το Πνεύμα το Άγιο. Η δεύτερη επίρρεια είναι ο διάβολος που θέλει να φέρει τον άνθρωπο σε αντιπαλότητα με την Δημιουργία και τον Δημιουργό, με την Αγία Τριάδα. Και η τρίτη επίρρεια είναι ακριβώς αυτή η ασέβεια που έχουν σήμερα όσοι την έχουν, η ασέβεια της γνώσεως και ο σατανισμός της τεχνολογίας. Αυτό λοιπόν το τελευταίο είναι και κυρίως εκείνο που μας έχει όλους εν επιφυλακή, είναι εκείνο που μας κάνει να είμεθα εις τας επάλξης της μαχωμένης ορθοδοξίας, να είμεθα ανυποχώρητη, καμία δύναμη. Δεν μπορεί να σταματήσει το έργο και το θέλημα του Κυρίου. Μα θα μου πείτε, να, έχει σταματήσει, διότι εδώ θα έπρεπε να υπήρχαν
πολλές και πολλές άλλες ψυχές. Όμως έχουμε, όπως πάντοτε, δείγμα αρχιερατικό, δείγμα ιερατικό, δείγμα μοναχικών ταγμάτων και ο λαός του Θεού, ο οποίος είναι και ο φύλαξ της Ορθοδοξίας. Μη φοβάστε λοιπόν, δεν είναι ο μικρός αριθμός. Το τελείωμα μέσα το ψυχικό είναι εκείνο που πρέπει να μας διάσει τον καθέναν η ανάγκη των ημερών και επαναλαμβάνω να σταματήσουμε να αυτοσχεδιάζουμε. Σήμερα είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος της πλάνης από τον κίνδυνο της αμαρτίας που δυστυχώς πολιτεύεται με όλη την ένταση και με όλους τους τρόπους. Εάν κατορθώσουμε να είμεθα πρώτα εκεί που εμάθαμε και επιστώθημε, όπως λέγει η θεηγόρος γλώσσα του Παύλου, δηλαδή μέλη και μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αν κατορθώσουμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, επαναλαμβάνω ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο, με καθαρή εξομολόγηση και με πραγματική μετάνοια και μεταλάβουμε τον νομοθέτη και όχι να παραλάβουμε ως ο προφήτης Μωυσής τον νόμο, γιατί τώρα έχουν γίνει τεράστια πράγματα. Η Θεία Χάρις, ο ουρανός, βρίσκεται, οι νοητοί αστέρες βρίσκονται ενωμένοι μαζί μας. Μαζί με όλη την ορθόδοξη ανθρωπότητα περιμένουν την μετάνοια και την επιστροφή. Γίνονται μεγάλες πνευματικές ανακατατάξεις και πρέπει να το κατανοήσουμε. Πρέπει και εμείς, ο κάθε ένας μας, να βάλει το δικό του κομμάτι σε αυτήν την πανστρατιά, σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που μπορεί να φαίνεται μικρή αριθμητικός, αλλά μαζί της έχει την σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου. Μαζί της έχει την περικείμενον νεφέλη των Αγίων Πάντων. Μαζί της έχει τις αρχαγγελικές δυνάμεις και κυρίως την χάρη και την ευλογία της Παναγίας και Ομοουσίου και Ζώπιου Τριάδος. Πρέπει λοιπόν αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν έχει καμιά σημασία ότι ο αγώνας προχωρεί με ρυθμούς που δεν είναι αυτοί που πρέπει. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά αν ξέρατε τι λύσα και τι μανία έχει το ακάθαρτο πνεύμα και πόσα προσπάθησε να κάνει για να σας εμποδίσει να φτάσετε μέχρι εδώ και πόσα προσπαθεί να κάνει για να σας κοιμήσει εδώ που βρίσκεστε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε λοιπόν αφυπνισμένοι, έτοιμοι για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι καλύτερο και ό,τι αγιότερο μας δώσει η απόψινή βραδιά με τη χάρη του Θεού και με τη δική σας προσευχή. Έτσι τον κλιματισμό, κλείστε τον αυτή τη στιγμή. Μη φωνάζετε, δεν παθαίνετε τίποτε. Αν είχαμε πάει στα βουνά της Αλβανίας, αν είσαστε βορειοϋπηρώτισσες ή ηπηρώτισσες, θα ξέρατε ότι όλα είναι καλά και ευλογημένα εδώ. Δεν παθαίνετε τίποτε, εδώ μέσα είσαστε διασφαλισμένοι κατάμφο. Αρκεί να είσαστε μέσα, και ψυχή και σώμα. Θα το κλείσω. Δεν είμαι Αλβανός και δεν χρειάζεται να πάμε. Thank you.
Σεβασμιότατε, Κύριε Πατέρα, Άγιες Αδελφές, ευλογημένοι χριστιανοί. Ομολογητέ της Αγίας Ορθοδόξου πίστεώς μας. Καλώς ήρθατε και ο αγώνας σας και η προσευχή σας να φτάσει μέχρι τον θρόνο του Κυρίου για να έχουμε σύντομα άγια και ευεργετικά αποτελέσματα, να σταματήσει αυτός ο κατήφορος, αυτή η ολίσθηση και να αρχίσει η χάρις του Θεού να επισκιάζει την ευλογημένη μας πατρίδα και γιατί όχι ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μετά το καλωσόρισμα, μετά από αυτήν την ενότητα της αγάπης και της προσευχής, με όσο γίνεται μεγαλύτερη ψυχική ανάταση και προσοχή να υποδεχθούμε όλοι τον πρωτεργάτη του ομολογιακού αγώνα του Ελληνοορθοδόξου Τμήματος, τον αδελφό μας, τον Ανδρέα Λίδη. Σεβασμιότατε, είναι η λειτουργία του Υψίστου. Οσιότατες γερόντισες και οσιότατη μοναχή. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καταρχήν οφείλω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας. Η αγάπη και η τιμή που μας έχετε δείξει τόσα χρόνια κοντά σε αυτόν τον ομολογιακό αγώνα είναι εκείνη που μας δίνει κατά το ανθρώπινο το κουράγιο και το θάρρος να συνεχίσουμε μέχρι σήμερα τους αγώνες. Ίσως πολλοί δεν το έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα. Το έχουν καταλάβει μόνο οι εκλεκτοί, όπως είναι η αγάπη σας. Τολμώ να το πω αυτό το πράγμα, διότι μετά από 12 προς τα 13 σχεδόν χρόνια πάντα οι ίδιοι στρατιώτες του Κυρίου, πάντα οι ίδιοι στις επάξεις, οι πρώτοι και οι έσχατοι. Δεν ξέρω αν είναι ελάχιστοι αυτοί οι έσχατοι που ήρθανε και γίνανε πρώτοι. Δεν γνωρίζω, αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό βλέπω αυτή τη στιγμή ότι είναι οι ίδιοι οι μαθητές οι οποίοι επιμένουν και υπομένουν τον Κύριο. Και είναι αυτοί που θα τους δοθεί πράγματι ο αμαράντινος εκείνος στέφανος της υπομονής, γιατί λέει ο Κύριος, ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Εμάς προσωπικά
Δε μας συγκινεί ο πολύς όγκος. Όχι αδελφέ μου. Δεν τον θέλουμε τον πολύ κόσμο και τον άσχετο. Όχι. Αυτός θα μείνει για τους πολιτικούς και για όλους τους άλλους που έχουν επιδιώξεις, που μετά από 4 χρόνια θα τους εγκαταλείψουν και δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν. Εμείς παραμένουμε στον αμπελώνα του Κυρίου και θα παραμείνουμε μέχρι τέλος με εκείνους τους αγωνιστάς που μας εχάρισε ο Κύριος από την αρχή. Δεν σας βρήκαμε εμείς. Ο Κύριος σας κάλεσε. Αυτό σας έφερε κοντά. Και αυτό ο Κύριος μας, όταν απευθύνεται προς τον ουράνιο πατέρα, τον ευχαριστεί και του λέει «Ους δε δοκάρ». Ναι αδερφέ μου, το πιστεύω. Αυτό είναι το νήμα της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η κλητή και η κεκλημένη που κάλεσε το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος. Πρέπει να χαιρόσαστε γι' αυτό. Τιμή και δόξα, λέει ο Απόστολος Παύλος, παντί το εργαζομένο το αγαθό. Ιουδαίοτε πρώτο και Έλληνα. Μα αν για το αγαθό, λέει ο Απόστολος αυτά τα λόγια, πόσο θα πρέπει να εννοήσουμε το ύψος και το βάθος της μεγαλοσύνης και της δόξας και της τιμής που η Αγία Τριάδα θα δώσει εις εκείνους οι οποίοι δεν έκαναν προς τον πλησίον την ευεργεσία. Δεν πήγαν στη φυλακή για τον πλησίον, ούτε έδωσαν ένα κομμάτι για τον πλησίον ψωμί. Αλλά επήγαν στη φυλακή για τον ίδιο τον Κύριο. Εκατέβηκαν στο πεζοδρόμιο για τον ίδιο τον Κύριο. Επέρασαν χιλιόμετρα νύχτας μέσα στα χιόνια για να έρθουν στις συγκεντρώσεις για τον ίδιο τον Κύριο. Βλέπετε πόσο διαφορά υπάρχει της τιμής και πόσο θα πρέπει να καταλάβουν και άλλοι αδελφοί που αφιταλαντεύονται. Να καταλάβουν ότι το πρώτιστο είναι ο αγώνας ομολογιακός του Κυρίου. Είναι να σηκώσουν το σταυρό του Κυρίου σαν τον Κυριναίο. Εμείς δεν είπαμε απόψε να μην πάτε στον Εσπερινό. Αλλά έπρεπε να καταλάβουν αυτοί ότι πρώτα πρέπει να έρθουν εδώ για να τιμήσουν και την Αγία. Διότι τιμούνε πρώτα τον Παβασιλέα Χριστό. Ναι αδέρφια μου, δεν έχει καταλάβει ακόμα ο πιστός ότι θα πρέπει να σταματήσει να ζητάει και να ζητάει από τον Θεό λειτουργές και προσφορές, ενώ θα πρέπει και να δώσει για τον Χριστό και να κατεβεί στο κάλεσμα του αγώνος, διότι δεν καλούνε άνθρωποι αυτής της στιγμής. Καλεί ο ίδιος ο Παράκλητος το Πανάγιο Πνεύμα. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος είναι από τη μέθη της μεγάλης πόρνης του Ιώτα Ζήτα κεφαλαίου της Αποκαλύψεως. Η πόρνη αυτή η μεγάλη που κάθεται πάνω στα ύδατα, η μεγάλη αυτή πόλης δεν είναι άλλη από αυτήν τη Ρώμη, το Βατικανό. Αυτή εμέθησε τους βασιλείς και τους άρχοντες της γης. Με τη μέθη των αιρέσεων. Και μέθησε δυστυχώς και η Ελλάδα μας. Αν νομίζετε ότι η Ελλάδα ξέφυγε από τη μέθη αυτή, λυπούμε, αλλά είμαστε όλοι γελασμένοι. Είναι σε μία μέθη η οποία μέθη της δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται στο καλύτερο δάμο.
σε ελληνικές πελάδους, σε δόξα της Ορθοδοξίας, σε θρίαμβο του Βυζαντίου. Λάθος είναι. Είναι μέγα λάθος. Τώρα είναι η μεγάλη απάτη. Τώρα είναι ο μεγάλος δόλος. Τώρα είναι η μεγάλη πλάνη. Η πλάνη του ακαθάρτου πνεύματος του Αντιχρίστου. Τώρα είναι. Αλλά αφού ο κόσμος είναι τυφλός και δεν μπορεί να καταλάβει τι του αναμένεται, γι' αυτό και παραμένει εκεί και συνεχίζει μία τακτική και μία ζωή που τη βρήκε έτσι και δεν θέλει να ξεφύγει καθόλου. Ούτε να πάρει το τρένο, ούτε να πάρει το λεωφορείο να πάει σε μία ασυγκέντρωση, ούτε τίποτα να κάνει. Δεν περιμένει έτσι. Είναι εχμάλωτος της πόλης. Τελείωσε, τυφλώτης, μεγίστη τυφλώτης. Και δεν ξέρω εάν κάποιοι είδατε στο Mega Channel προχτές που παρουσίασε ο δημοσιογράφος για την ημέρα του 2000. Αλλά ποιος συγκινήθηκε, ποιος ήρθε, ποιος κινήθηκε, τίποτα, όλοι κοιμούν. Όλα τα κράτη διαθέτουν εκατομμύρια λίρες για την ημέρα αυτή. Να προλάβουν το κακό της τρέλας στο κομπιούτερ. Όχι τρέλες, δεν υπάρχει τρέλα. Τα έχουν ρυθμίσει σε ανιστές. Καθαρά χαρτιά. Δεν θέλουν να πούνε 2001 μετά Χριστό. Όχι, γιατί για αυτούς ο Χριστός δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν το καταλάβατε. Και ρυθμίσανε τα κομπιούτερ να παίρνουν μόνο δύο ψηφία, τα δύο τελευταία. Από το 1997, ας πούμε, το 97. Και τι θα γίνει τότε που πρέπει να μπούμε σε άλλη χρονολογία με 4 μερικά του 2001, τότε λέει θα γίνει μεγάλο κακό. Θα σταματήσουν τα χρηματιστήρια. Καλύτερα μην ταξιδεύει κανείς εκείνη την ημέρα. Και πολλά και πολλά. Αφήστε τις εορτές και πανηγύρις που ετοιμάζουν το 666 στο Greenwich της Αγγλίας, στην Κίνα, στην Ιαπωνία και σε όλα τα μεγάλα μέρη της γης. Ερωτηθείς βέβαια ότι πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαγκίνας, ήταν σοβαρή αυτή η εκπομπή, δεν ήταν αστεία, ήταν πραγματική εκπομπή. Μίλησε και είπε ότι η Ελλάδα βέβαια δεν έχει πάρει τίποτα μέτρα για αυτή την ημερομηνία που θα χάσουμε και τους λογαριασμούς μας, γιατί είδατε μας έχουν βάλει όλες τις τράπεζες. Εκεί μας προωθούνε. Να πάμε όλοι στις τράπεζες. Έως ότου καταργηθεί και το χρήμα και τα πάντα για να είμαστε εχμάλωτοι των τραπεζών και ξαφνικά να σου πει χαλάσαν τα κομπιούτερ, λογαριασμούς δεν βρίσκουμε. Τότε το χάος το μεγάλο των επιχειρηματιών θα τραβάνε τα μαλλιά τους. Αλλά τώρα όμως δεν ανοίγουν τα μάτια τους να ζητήσουν τον Χριστό. Πού είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες? Να πάρουν παράδειγμα από τους Εβραίους επιχειρηματίες που έχουν μεταξύ τους συνοχή και έχουν πίστη σε αυτό που πιστεύουν. Και όπως το πιστεύουν, στον Αντίχριστο τον οποίο προετοιμάζουν να φέρουν. Πού είναι οι δικοί μας επιχειρηματίες? Σπάζουν πιάτα μόνο και ρίχνουν λεφτά εκατομμύρια στα ποδόσφαιρα. Πού βρέθηκε ένας επιχειρηματίας δυνατός αυτή τη στιγμή να πει διαθέτω για τον ομολογιακό αγώνα αυτά τα χρήματα? Να μην τα πάρουμε εμείς. Δεν τα θέλουμε εμείς στις τσέπες μας αυτά τα χρήματα. Όλοι οι αγώνες που γίνανε γίνανε από το αίμα. Από το αίμα το λοιπόν. Από το εστέρημα το δικό σας. Δεν επέτρεψε ο Θεός ούτε μία δραχμή βρώθηκε. Δεν τα θέλει ο Χριστός. Και έλεο αμαρτωλού μη λείπαν άτω την κεφαλή μου. Βλέπουν την Ελλάδα ότι χάνεται.
βλέπουν την Ελλάδα με τα δεσμά, τα ηλεκτρονικά συνεχώς να γυρίζουνε στο λαιμό μέσα να στύπουν την Ελλάδα. Βλέπουνε και τα ξέρουνε πολύ καλά τα σχέδιά τους. Και όμως δεν έχουν την πίστη στο Χριστό και το έθνος να συνέλθουνε και εκεί που κάνουν τα συνεδριά τους τα μεγάλα, που φροντίζουν μόνο για τη σάρκα και την ύλη, να κοιτάξουν λίγο και γι' αυτό το έθνος που τους ανέθρεψε και τους βάφτισε στην κουλβίθρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Να πούμε λοιπόν έβγες τους Εβραίους Σιωνιστάς. Ναι, αδέλφια μου. Δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες, πρέπει να ξυπνήσουν. Πρέπει επιτέλους να τους πούμε ορισμένα συνταρακτικά γεγονότα. Τι να τους μιλήσουμε? Να τους πούμε για προφητείες? Θα καταλάβουν άραγε. Ότι χρόνος ουφ έστι, δεν υπάρχει χρόνο. Νομίζετε ότι αυτά τα οποία λένε οι αντίχριστες δυνάμεις για το 2000, νομίζετε ότι είναι μόνο δικά τους? Είναι λάθος. Αυτόν τον αριθμό 2 και την τρίτη χιλιετία ίσως δεν είναι η ώρα να σας αποκαλύψουμε αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε με ακρίβεια πολλά πράγματα. Δεν σας τα λέμε όμως. Γιατί θα σας γίνει κακό προκύρου. Και όμως έχουμε υποχρέωση να σας πούμε ορισμένα πράγματα και να μπορέσουμε να συνέλθουμε όλοι μας και να καταλάβουμε ότι το κακό θα έρθει ξαφνικά. Δεν είναι όπως το νομίζουμε, αγαπητοί μου. Είναι φαλκιδευμένα σε όλη την οικουμένη τα πάντα. Μα θα μου πείτε, μας λες μόνο για αυτά και δεν μας λες μόνο και δεν μας λες για τη νίκη του Ιησού? Ναι. Οπωσδήποτε η νίκη του Ιησού Χριστού είναι βεβαία. Μα αδέρφια μου, μα πώς θα γίνει, πώς θα σας σηκώσουμε να πολεμήσετε όταν αυτή τη στιγμή χωρίς θυσία και αγώνα θα είναι λίγη επέμβαση? Ναι, αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Θα αγωνιστούμε. Θα θυσιαστούμε κι εμείς όπως εκείνος ανέβηκε πάνω στο σταυρό και μας το έδειξε, όπως οι μάρτυρες, όπως οι ομολογητές, για να έχουμε την χάρη, διότι το θαύμα, νομίζω γνωρίζετε καλά όλοι, το θαύμα δεν γινότανε προτού πέσει ο μάρτης στη φωτιά ή προτού πέσει πάνω στη σιδερένια πυρά. Όχι, αδέρφια μου. Εδοκιμάζεται η πίστη μέχρι αίματος, μέχρι θυσία. Και εμείς λοιπόν όταν έρχεται τώρα το απογραφικό δελτίο και μας λέει να πάρουμε την κάρτα, τι κάνουμε επιτέλους εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Προβληματιστήκαμε όταν ήρθαν τα χαρτιά των συνταξιούχων και των άλλων να πληρωθούμε με κάρτα από την τράπεζα? Ή τώρα με την εφορία, ή τώρα με τα διόδια σε λίγο που έχουμε εφημερίδες ότι σε λίγο θα εφαρμοστούν, ή με τα λεωφορεία που δεν θα μπορούμε να κινηθούμε ούτε με τα λεωφορεία, γιατί τώρα μπαίνουμε στο λεωφορείο. Γιατί θα υπάρχει το μηχάνημα που τούμπεις μέσα. Και το μηχάνημα με κάρτα, όχι με εισιτήριο, με κάρτα του barcode, είναι αποφασισμένοι να μας το δώσουνε. Αυτό το καταραμένο σημάδι να το πάρουμε στο χέρι μας, να το έχουμε μέσα εδώ στην ταυτότητά μας, είναι αποφασισμένο. Αλλά επειδή δεν θέλω να επεκταθώ πολύ, γιατί είναι και άλλοι ομονείτε, θέλω να σας πω, αδέρφια μου, ορισμένα πράγματα, να καταλάβουμε ότι είμαστε σε αυτά τα χρόνια της αποκαλύψεως. Προσέχτε, αδέρφια. Σας παρακαλώ, θα γίνουν μεγάλα γεγονότα. Μη μας βρει ο νυμφίος όπως τις πέντε μωρές Παρθένες. Μη γέννητο. Διότι ξαφνικά θα έρθει η θεία δίκη και η οργή. Όχι το τέλος του κόσμου. Αφήστε τα αυτά. Μη σκεφτόσαστε σε περισυντελείες. Τελείωσε. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά να τα βγάλετε από το μυαλό σου και τους φόβους.
δεν είναι η συντέλεια. Είναι η μέρα του Θεού, του Παντοκράτρος, η επιφανή και μεγάλη, η οποία αναφέρεται σε όλους τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και στην Αποκάλυψη, και η οποία αυτή επιφανής και μεγάλη ημέρα αναφέρεται, όλοι οι προφήτες αναφέρονται μέχρι την ημέρα εκείνη που τον Ισραήλ γνωρίζει τον Χριστό. Εκεί σταματάει η αποστολή των προφητών. Δεν υπάρχει προφήτης να αναφέρεται στο τέλος του κόσμου. Δεν, οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν ενδιαφέρονται για το τέλος του κόσμου. Δεν τους νοιάζει, δεν έχουν καμία σχέση. Όλες οι προφητείες των προφητών, Δανιήλ κλπ. Κλπ. Σταματούν την ημέρα εκείνη που πρώτον οι Εβραίοι μετά από 2.000 χρόνια από τη Διασπορά έρχονται στο κράτος τους, και δεύτερον αναφέρονται όλοι οι προφήτες, αλλά αναφέρονται με παρατσούκλια μέσα. Εμείς θέλαμε να μας τα δώσουν φανερά. Όχι. Πού αναφέρονται? Στον πόλεμο του Αρμαγεδόνος. Με παρουσία του Γόγου, ένα παρατσούκλι, του βασιλέως της Βαβυλώνος, δεύτερο παρατσούκλι, του βρούχου, τρίτο παρατσούκλι, και άλλα παρατσούκλια που δεν είναι άλλος από τον Αντίχριστο. Αλλά πού να τα καταλάβουν αυτά ορισμένοι? Γι' αυτό λένε, είναι λέει τώρα το χάραγμα, κι όμως είναι το χάραγμα. Ο αριθμός 2, το νούμερο 2. Και πού δεν αναφέρεται? Ο Κύριος λέει ότι σήμερα και αύριο βγάζω δαιμόνια και ποιώ θεραπείες, και τη τρίτη μέρα τελειούμε. Η τρίτη μέρα δεν είναι μόνο η Ανάσταση, είναι και κάτι άλλο. Είναι η τρίτη χιλιετία, περί της οποίας μιλούν οι αντίχριστοι ότι είναι δική τους, αλλά δεν είναι δική τους, είναι του Χριστού. Είναι του υδροχώου. Υδροχώος δεν είναι αυτό που εννοούν αυτοί. Υδροχώος είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο εις το Ευαγγέλιον φέρον το κεράνιον ύδατος, που πήγε και εισήγαγε τους μαθητάς εις το Μέγα Ανόγιον, που έγινε ο μυστικός δείπνος. Ο μυστικός δείπνος τότε που έγινε είχε και μία άλλη έννοια για τους εσχάτους χρόνους. Ανοίχτε την Αποκάλυψη στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο. Και η γηνή λέει ετοιμάστηκε και περιευλήθη λέει το πορφυρούν η μάτιό της για να υποδεχθεί τον νηφίο Χριστό. Είναι η εποχή της μίας φήμης και του ενός ποιμένους. Η νίκη της Ορθοδοξίας. Τα μεγαλεία του Θεού. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, εν μέσω ημί εγώ. Είναι πάγκολα αυτά τα οποία θα μπορούσαμε αυτές τις στιγμές να πούμε, αλλά θα σας διαβάσω ένα κομματάκι από τον Άγιο Αρχάγγελο για να δείτε τη σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης και της Αποκαλύψεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, μεταξύ πολέμου Αρμαγεδόνος και πολέμου της Κωνσταντινούπολεως. Για ακούστε λοιπόν. Γράφει ο Άγιος Αγαθάγγελος το 1279. Κωνσταντίνος την έκτισε την Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντίνος θα είναι αυτός που θα τη χάσει, και μάλιστα ο 12ος, όπως και έγινε.
Έμεινα ανέστητος σαν λίθος από αυτά που άκουσα δια των αφανισμών του Βυζαντίου. Όταν ο άγγελος μου είπε γεμάτος καλοσύνη προς εμένα, παρατήρησε την προφητεία του Εζεκιήλ εις το λάμδα ήτα και λάμδα θήτα κεφάλαιον και την σχετική προφητεία του Ισαΐου, ενόησε εκεί τι λείπει που αφορά τον λαό τον οποίον αγόρασε ο Χριστός. Με το ίδιο το αίμα του, τους χριστιανούς δηλαδή, σύνδεσε με τα ταύτα με την χριστιανική προφητεία του Υιού του Ζεβεδαίου, την αποκάλυψη του Αγίου Άντου του Θεολόγου, και θα εννοήσεις το πότε θα επιστρέψει ο ελληνισμός εις το Βυζάντιο, ενδοξότερος μάλιστα από πριν και γεμάτος από την χάρη. Βλέπετε τι αναμένει την Ορθόδοξη Ελλάδα. Η Ορθόδοξη Ελλάδα, αδέρφια μου, δεν υπάρχει περίπτωση να σφραγιστεί. Η Ορθόδοξη Ελλάδα αγωνίστηκε από το 1986 στο προκαταρτικό αυτό που βγήκε στην κάρτα αυτή. Εκεί νομίζετε ότι θα υποκύψει και θα δεχτεί την κάρτα ή μάλιστα και το σημάδι στο χέρι? Ουδέποτε! Η Ελλάδα ήδη είναι νικητή. Οι προφητείες θα βγουν οι ώρες. Ελλήνη θέλει ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Η Ορθοδοξία θα νικήσει, ξέρετε γιατί? Διότι παρέμεινε, όσοι παρέμειναν εις την πέτρα της Αγίας Ορθοδοξίας, γι' αυτό και λέει μέσα στην Αποκάλυψη ο Κύριος μας προς μία εκκλησία των 7 της Μικράς Ασίας: επειδή ετήρησες το λόγο μου και εγώ θα σε τηρήσω από τον έσχατο παγκόσμιο πειρασμό που μέγει να έρθει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εδώ δεν περνάει ο Αντίχριστος, γιατί βασιλεύει η Ορθοδοξία, η οποία έδωσε τη μάχη από το 1924 και τη δίνει μας τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέρα. Αλλά δεν θέλω να προχωρήσω, γιατί είναι πάρα πολλά. Ένα σας τονίζω και το επαναλαμβάνω πάλι. Όταν ακούτε ότι υπάρχει η Βαβυλώνα, προσέξτε. Όταν ακούτε ότι υπάρχει η Βαβυλώνα, όταν ακούτε ότι υπάρχει η Ισμαήλ, Τουρκία, Οθωμανικό κράτος, όταν ακούτε ότι υπάρχει ψευδοπροφήτης που είναι ο Πάπας, όταν ακούτε ότι υπάρχουν κέρατα βασιλείς της αναγεννημένης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που είναι η Ευρώπη, να ξέρετε ότι μέσα σε αυτά τα στοιχεία αναπόσπαστα θα ξεφυτρώσει και ο Αντίχριστος. Είναι λοιπόν δεμένα τα στοιχεία και εκείνο που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή, βέβαια αυτή τη στιγμή δεν σας λέμε τίποτα, ίσως σε 3 μήνες, ίσως ένα εξάμηνο, ίσως ένα χρόνο, ο Κύριος γνωρίζει, να γίνουν φοβερές αποκαλύψεις. Φοβερές αποκαλύψεις, και θα πέσουν πολλά αναστήματα που νομίζουν τώρα ότι βρίσκονται εν δικαίω και δυστυχώς βρίσκονται σε τυφλότητα. Θα γίνουν μεγάλα γεγονότα επί των ημερών μας, πρώτα πνευματικά. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο που μας μένει αυτή τη στιγμή και συστήνουμε στην αγάπη σας είναι η επιμονή και η υπομονή εις τον αγώνα. Αυτή η συγκέντρωση που έγινε εδώ έχει ένα σημαντικό πράγμα να σας πει, ότι αυτή τη στιγμή το ΕΛΚΙΣ δεν παρέδωσε τα όπλα.
αυτή τη στιγμή το ελκύς αποτελεί μια οργανωμένη δύναμη που την σέβονται και οι ευθύοι ακόμα και την φοβούνται, μπορώ να σας πω. Και δεν σας κρύβω ότι από αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μέσα σε διάστημα 20 ημερών θα θέλαμε την αγάπη σας και την προσευχή σας πιο έντονη, διότι σε αυτό το χρονικό διάστημα που σας λέμε θα γίνει κάτι σημαντικό. Ακούτε τι σας λέμε? Θα γίνει κάτι σημαντικό που είναι, θα είναι αποφασιστικό για την, για το προαιρετικό των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Ο βασικός σκοπός της συγκεντρώσεώς μας αυτής είναι το ψήφισμα το οποίο θα δοθεί στο μακαριότατο κύριο Χριστόδη και το οποίο θα λέει ότι ο περιούσιος λαός του Θεού, αυτός που από το 1986 χωρίς δυνάμεις, χωρίς ανθρώπινες παρουσίες, χωρίς ονόματα μεγάλα αστρονομικά ή καθηγητικά ή κλπ. Κλπ. κατόρθωσε να αναστείλει με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού 13 ολόκληρα χρόνια τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ναι, μακαριότατε! Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε, και ότι αν εσείς σαν εκκλησία κουνήσετε το μικρό σας δαχτυλάκι, το μικρό σας δαχτυλάκι ή το μεγάλο, το μικρό, το θέμα τελείωσε και έλυξε. Βλέπετε, δεν σας φέραμε εδώ έτσι τυχαία. Δεν ήρθατε εδώ ακριβώς για να συζητήσουμε μόνο ακαδημαϊκά και να σηκωθείτε να φύγετε. Όχι! Σας ζητάμε προσευχή, ενίσχυση, διότι αν δεν ήταν η δική σας παρουσία, ούτε και εμείς μπορούσαμε να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τι ρόλο παίζει η συμμετοχή των χριστιανών, που λένε δεν βαριέσαι, ας μην πάω σε αυτήν την αρχή. Δεν βαριέσαι, ας μην πάω. Εγώ έχω ωραιότερο σκοπό. Εγώ θα πάω στον Εσπερινό. Ναι, αδέρφια μου, δεν στρεφόμεθα εναντίον του Κύριου. Σας παρακαλώ. Αλλά όταν χρειαστεί, όταν γίνεται πόλεμος και μας καλεί το έθνο να αφήσουμε τα παιδιά, τις γυναίκες, τα πάντα, ακόμα και τα αυτοκινητά μας και τα μουλάρια τότε την εποχή εκείνη, πηγαίνουμε στην πρώτη γραμμή, διότι αν πέσει το έθνος, από εκεί και πέρα τι προσευχές να κάνετε και τι μοναστήρια να κάνετε. Συγχωρέστε με δηλαδή, δεν θέλω να το τραβήξω, αλλά από εκεί και πέρα, διότι έπρεπε να είναι γεμάτο από ράσο σήμερα. Δεν τελείωσε ο αγώνας. Ποιος το είναι που τελείωσε? Είμαστε στην αιχμή αυτή τη στιγμή. Και αν αυτή τη στιγμή δεν δείξουμε την δύναμή μας και το ζήλο μας και την αυτοθυσία μας, τότε χάσαμε και τα υπόλοιπα χρόνια. Δεν μας θέλει δηλούς ο Χριστός. Όχι! Κατέβαινε στους Αγίους Μάρτυρες και τους έλεγε «Κάσχη! Κάρο!» Ούτε και εμείς θα δηλιάσουμε. Όσοι και να μείνουμε, θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους. Ας μας ζητήσει ο διάβολος το αίμα, είμαστε έτοιμοι να το δώσουμε. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό το αίμα θα είναι η κατάργησή του και το τέλος του και η σφράγησή του εις την Άγισσο και στον Άδη, να χάσει επιτέλους αυτή την εξουσία και τα κυριαρχικά δικαιώματα που δυστυχώς του δώσαμε εμείς λόγω της αποστασίας και των αμαρτιών μας. Αδέρφια μου, επιτέλους ας σταματήσει το κακό. Ας μπει το νερό στα βλάκι. Εμείς το πιστεύουμε ότι ήδη έχει αρχίσει και μπαίνει. Βοηθήστε όλοι. Βοηθήστε. Μιλήστε. Ξυπνήστε τους παραλυτικούς αδερφούς από το κρεβάτι της αναισθησίας και της παραλύσης. Έχουν μπει μέσα στη διάνοια λογισμοί. Ο διάβολος πολεμάει και δεν το βλέπουμε. Γιατί να πας, είναι εκείνος, αυτός έκανε τούτο, εκείνη, κατηγορίες.
χίλια δυο πράγματα έχουν παραλύσει τη ζωντάνια του χριστιανού και άλλοι έχουν βαρεθεί και λένε τόσα χρόνια και δεν βλέπουν. Αδέρφια μου, προσέξτε! Είμαστε στο παραπέντε. Να παραμείνουμε, γιατί η νύχη θα είναι μεγάλη και στον ουρανό και στη γη. Εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα δώσω τη θέση μου και στον αδελφό μου Γεώργιο Μαρκουλάτο, στον πρωτοπόρο του κινήματος που αδελφωμένοι μαζί ως εισάνθρωπος κατορθώσαμε να φτάσουμε μέχρι αυτές τις ημέρες. Σας παρακαλώ, ακούστε τον πρόσφυγα. Κάντε λίγο υπομονή. Και όλοι μαζί να φύγουμε ευλογημένοι και χαρούμενοι και να πάρουμε πλούσιο το μισθό του αγωνοθέτη κυρίου Αμήν Γέννητο. Σας ευχαριστώ. Και τώρα να μπούμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Θα παρακαλούσα την αγάπη σας. Ξέρω ότι ο χώρος είναι μικρός και όλοι έχουμε ο καθένας το δικό του ατομικό πρόβλημα. Όσοι όμως ήρθαμε εδώ και ξέρουμε γιατί ήρθαμε, πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή και θα ολοκληρωθούν τα νοήματα. Δεν θα φύγουμε από εδώ μόνο με θεωρητική τοποθέτηση, θα δώσουμε και συγκεκριμένες λύσεις. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να έχουμε συνοχή, προσοχή και προσευχή. Κάθε διάσπαση και εμάς ζημιώνει και τους άλλους ενοχλεί. Θα παρακαλούσα να γίνει λίγο ισχυρότερος ο κλιματισμός, γιατί ζεσθενόμαστε. Ναι, ζεσθενόμαστε. Λιγάκι να ενισχυθεί, λιγάκι. Α, εντάξει. Λοιπόν, υπομονή θα κάνουμε, δεν έχει άλλο, μέχρι εδώ. Θέλω να πω στην αγάπη σας, για ησυχάστε λίγα. Σαν τα μικρά παιδιά είμαστε. Μόλις λιγάκι ξελασκάρουμε, έτοιμοι είμαστε για να παίξουμε. Αλλά εδώ εσείς, όπως ακούσατε προηγουμένως, είστε μαχητέ της Ορθοδοξίας. Στρατιώτε Ιησού Χριστού και έχουμε στρατολόγο το Πανάγιον Πνεύμα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να έρθουμε εις το ύψος των περιστάσεων, δύσκολο είναι να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα από αυτά που ακούστησαν και τα οποία είναι, ξέρετε πόσο, προημιακή απειροελάχιστη γεύση. Δεν είναι τίποτε. Ούτε για να σας ενεργοποιήσουνε, ούτε πολύ περισσότερο για να σας τρομάξουνε. Δεν είναι τίποτε. Τα γεγονότα προχωρούν. Εάν εμείς, αυτός ο ευλογημένος λαός του Θεού, δεν χρειάζονται περισσότεροι, κλήρος και λαός, μπορούσανε αυτήν την ώρα να πούνε μια κουβέντα, εκβαθέων όμως, ότι εσταυρωμένε Κύριε, δεν έχουμε κανέναν άλλον και τίποτε άλλο μέσα στη σκέψη μας παρά την δική σου δόξα, μας φλογίζει η αγάπη σου και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μύριες φορές τη ζωή μας για Ορθοδοξία και Ελλάδα. Να δείτε πως φεύγουν την ίδια στιγμή τα δαιμόνια που μας βασανίζουν, η σκέψη και όλη αυτή
οι δισφραγμοί και οι αμφιβολίες, όταν εμείς πάρουμε οριστική την απόφασή μας και πούμε μην υπερπάντων ο αγών. Και φωνάξουμε το αρχαγγελικό στόν εν καλός, στόν εν μεταφόβου και πλανηθεί μες στις ψυχές μας εκβαθέων και μέσα από την πορεία των αιώνων η φωνή του προφήτου Ηλιού. Ζει Κύριος ο Θεός! Και από εκεί και πέρα πάρουμε τον πραστικό δρόμο, αδελφιά. Τον δρόμο της πραγματικής επιγνώσεως και μετανοίας. Να μπορέσουμε να μάθουμε, όπως είπε ο Θεηγόρος Παύλος εχθές, τι είναι το θέλημα του Θεού, τι θέλει ο Θεός από μας. Και οι Άγιοι του Θεού που βρίσκονται κάτω από το τετιμημένο ράσο και ο λαός του Θεού όλοι μας, να μπορέσουμε να νιώσουμε όχι απόσταση αλλά μία ενότητα με τον γλυκύτατο Ιησού και να πούμε γεννηθήτω το Άγιον σου θέλημα και να πάρουμε τον δρόμο πρώτα απ' όλα να θεμελιωθούμε χωρίς ταλαντεύσεις. Αυτά είναι μυστικά κλειδιά για να γίνει ο αγώνας θερμότερος και όταν θα πούμε όλοι που θα σταθούμε, να σταθούμε μέχρι την τελική νίκη. Αν δεν νιώσουμε την ορθοδοξία να πλημμυρίζει την ψυχή και τη ζωή μας, την ορθοδοξία όπως την οριοθέτησε το Πανάγιον Πνεύμα και μας την παρέδωσαν οι Θεοφόροι Πατέρες. Εκεί έχουμε όλοι μικρούς ή μεγαλύτερους αυτοσχεδιασμούς, όχι στο δόγμα, στο βίωμα. Γιατί την ορθοδοξία την κόβουμε, επαναλαμβάνω, δυστυχώς στα δικά μας μέτρα και ό,τι μας βολεύει αυτό το αποδεχόμεθα όλοι μας. Το ελκύς λοιπόν είναι ανυποχώρητο στο θέμα της ορθοδοξίας, δεν κάνει διαπραγματεύσεις ούτε στο δόγμα, ούτε στην παράδοση, αλλά ούτε στην βίωση των ορθοδόξων αληθιών. Αυτό κάνει όσους συντάσσονται στον αγώνα με ειλικρίνεια και αγάπη να συντάσσονται και με την χωρία των Αγίων Πάντων, ουσιαστικά και όχι τυπολατρικά, με την Αγία Εκατερίνα και τον Μεγαλομάρτυρα Μερκούριο. Η Αγία Εκατερίνα δίνει την σοφία του Θεού και ο Μεγαλομάρτυρας Μερκούριος κατατροπώνει τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, δηλαδή όλα τα στοιχεία της αποστασίας, της ασεβίας, των αρχόντων, των εντός ή εκτός παρενθέσεως πνευματικών σημερινών ανθρώπων και το κομμάτι του κλήρου που μένει στο τυπικό της λατρείας και δεν μιμείται τον Άγιο και μεγάλο φωστήρα της Εκκλησίας, τον Μέγα Βασίλειο. Το κάλεσμα είναι κάλεσμα που επαναλαμβάνεται. Η ιδιαιτερότητά του ξέρετε ποια είναι σήμερα? Ότι είναι μεγαλύτεροι οι κίνδυνοι και μικρότερες κατά το ορατό
δυνάμεις και αν δεν είσαι θεμελιωμένος εις την πίστη, λόγος ζωής, ομολογίας, πίστεως δεν μπορεί να έρθει στα χείλη σου, διότι δεν είναι εδώ λόγια που μπορούμε να τα βρούμε στα βιβλία μόνο ή στη γνώση του κόσμου. Ο Κύριος και Θεός ημών, ο σαρκωθής λόγος, ο γλυκύτατος και σταυρωμένος Ιησούς λέγει: μη σκεφτείτε τι θα πείτε ή τι θα απολογηθείτε. Όταν θα βρεθείτε ενώπιον των ισχυρών, όταν θα βρεθείτε ενώπιον των συνεδρίων και των δικαστικών αρχών, και δυστυχώς καθημερινός κύκλο ημών περιπατούσει, αλλά εγώ θα σας δώσω και γλώσσα και σοφία, και δεν θα είστε εσείς που θα ομιλείτε, αλλά θα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό το Πανάγιο Πνεύμα συνέχει τον αναλογιακό αγώνα. Αυτό μας κατευθύνει, αυτό μας δίνει το κουράγιο. Και με την χάρη του Παναγίου Πνεύματος έγιναν όσα έγιναν και όσα ακούσατε προηγουμένως. Και με την χάρη του Αγίου Πνεύματος θα πούμε σε λίγο, εντός ολίγου, ναι, το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, και δεν θα πέσουμε όπως ακριβώς προετοιμάζουν σκοτεινοί άνθρωποι, άρχοντες ασεβείς και όσοι σιωπούν και αδιαφορούν και βρίσκονται δυστυχώς κάτω από το τετιμημένο ράσο. Και θα πούμε το στόμεν καλός σε ένα μεγάλο ανάγχωμα που λέγεται άρνηση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής κάρτας που επιβάλλει η ασέβεια των σημερινών αρχόντων. Αλλά για να το πούμε αυτό στην πράξη, κλήρος και λαός, πρέπει να είμεθα προετοιμασμένοι, να βρισκόμεθα εν μετανοία και εξομολογήσει μέσα στο χαράκωμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Και τότε σκορπίζονται τα δαιμόνια, φεύγουν οι παγίδες, απλώνεται φως μέσα σε όλη την οικουμένη και δίνεται η μάχη νικηφόρα για την αγάπη του Χριστού, για την ευλογημένη μας πατρίδα, για τα παιδιά μας που σήμερα χάνονται από τα ναρκωτικά που έχουν αυτά τα τρομερά κανάλια που λέγονται μέσα μαζικής ενημέρωσης, και όταν ακούν φωνή Χριστού έχουν εξαφανιστεί. Βλέπετε κανένα να υπάρχει. Όταν όμως πρόκειται να μεταφέρουν λάσπη και πίσα, νερό δηλητηριασμένο και σανό και άχερα, τότε το σκορπίζουν με απλοχεριά, και ιδιαίτερα τα παιδιά μας κινδυνεύουν και εμείς κινδυνεύουμε, γιατί καμιά φορά ξεγελιόμαστε, ξεθαρεύουν και κληρικοί και λαϊκοί, και εκεί που ξεκινάμε να δούμε τα νέα βλέπουμε και πολλά άλλα πράγματα. Δεν είναι, αδέλφια μου, οι ώρες, αν σήμερα δεν είσαι με αδιάλειπτον προσευχή, αν δεν είσαι συνεχώς εν γρηγόρση, εν επιφυλακή, και δεν μιλάω για αυτούς που τους έχει διασφαλίσει ο Κύριος στα Άγια ησυχαστήρια και δεν έχουν την δυνατότητα, μιλάω για όλο το άλλο φάσμα κλήρου και λαού που βρίσκεται μέσα σε αυτήν την χωάνη, και δυστυχώς άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο δεχόμεθα αυτές τις επιπτώσεις.
Για να πούμε λοιπόν αυτό το όχι που τώρα το λέμε εύκολα και ακόμη ευκολότερα το χειροκροτεί η αγάπη σας. Αλλά όχι μόνο με τα χέρια, με την ψυχή, το νου, την καρδιά, την απόφασή μας. Δεν είναι εύκολο να μην πάρουμε καμία κάρτα, ούτε φοροκάρτα, ούτε κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως, ούτε οπωσδήποτε την ηλεκτρονική ταυτότητα που μας ετοιμάζουν. Μην νομίζετε ότι μπορούμε με δύναμη ανθρώπινη, θα δείτε ιερείς, αρχιερείς, να την παίρνουν και να σας λένε δεν είναι τίποτε. Και εσείς πολλές φορές να συμβουλεύει ο ένας τον άλλον ότι δεν είναι τίποτε. Όχι, εκεί είναι ανάχωμα. Αν στα προηγούμενα κάνουμε μία αναμονή, δεν είναι γιατί δεν γνωρίζουμε τα σχέδιά τους. Γι' αυτό και όποιο έντυπο συμπληρώνεται προς αυτήν την κατεύθυνση, να το συμπληρώνεται και πάντοτε να γράφεται, όχι με μελάνι, με το αίμα της καρδιάς σας, ότι κάρτα ηλεκτρονική και ένταξη στο σύστημα το ηλεκτρονικό εγώ δεν θα δω ποτέ. Και τότε, όταν έχει προετοιμαστεί η ψυχή μας, όταν πράγματι έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας, διότι εκγαστέρως άρξεται, θα αρχίσουν τα στριμώγματα, οι στενοχώριες, και αν τώρα δεν έχουμε ξεκινήσει να αφήσουμε για λίγο την καλοπέραση και να αγκαλιάσουμε τον Σταυρό του Κυρίου και να γίνει σταυρωμένη η καρδιά μας και να είμαι θα ταπεινή και πλημμυρισμένη από αγάπη, κατανόηση και μετάνοια, εκείνη την ώρα ομιγέννητο για καμία ψυχή υπάρχει και το παράδειγμα του Σαπρικίου. Και δυστυχώς το μικρό, το αδύναμο, αλλά το πολύ τρανό ελκύς, ζητάει συγγνώμη, όχι αυτήν την ώρα, πάντοτε ζητάει συγγνώμη και συγχώρεση, όχι για τίποτε άλλο, γιατί ξέρει την πορεία και δεν έχει να μευθεί τίποτε στον αγώνα που έχει κάνει, αλλά ο διάβολος προλαβαίνει και δημιουργεί παρεξηγήσεις κατά το μέτρο της ανετοιμότητος της πνευματικής και αφήνει απ' έξω από τον αγώνα φλογερές ψυχές. Μέχρι πότε όμως θα το καταφέρνει αυτό? Από μας εξαρτάται να πληρωθούμε από την προσευχή, να πλημμυρίσουμε από την αγάπη, να συγχωρήσουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και να πούμε στα αδέλφια μας αυτά. Μη δίνετε άλλο δικαίωμα στον εχθρό. Σας στερεί μεγάλα ουράνια αγαθά. Ναι, Άγιοι του Θεού, σεβασμιότητη και εκείνη η λειτουργή. Ναι, ευλογημένοι χριστιανοί που θα πρέπει να πούμε όλες τις αλήθειες απόψε, οι πολλοί ερχόσαστε στις μεγάλες συνάξεις. Αυτές οι μεγάλες συνάξεις όμως και τα πετάγματα πότε στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στη Λαμία, στην Πάτρα, στο Βόλο, βγαίνουν από το αίμα και τη θυσία ολίγων. Και αυτοί οι λίγοι δε σκέπτεστε δύο πράγματα. Αφενός μεν ότι μπορεί να λυγίσουν κι αυτοί, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι που έχουν πολλά. Είναι από το δίλεπτο της χείρας ότι γίνεται και με πόνο και αγάπη προσφέρεται. Και από την άλλη μεριά, γιατί εσείς οι πολλοί να μένετε απ' έξω από αυτό το πανηγύρι, από αυτή την χαρά και από τα επουράνια αγαθά που μας περιμένουν όλους? Αν μόνο εσείς, εγώ δεν λέω άλλους, εσείς απόψε παίρναμε τις αποφάσεις μας και λέγαμε ότι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντός μας
είναι ο ομολογιακός αγώνας. Και αυτός ο χορέας που σας λέγω ότι με συνέπεια και συνέχεια αταλάντευτα και χωρίς καμία προδοσία, ούτε στην πίστη, ούτε είπα να χωρίσει στον αγώνα, ούτε σήμερα είμαστε εδώ και αύριο μας βάζει κάποιος ένα τσουβάλι. Δεν έχουμε καμία σχέση και καμία εξάρτηση από κανέναν, παρά μόνο από αυτούς που αγαπούν τον Χριστό, κλήρος και λαό. Αυτούς που θέλουν να υπηρετήσουν τον Χριστό και αυτούς που αγωνίζονται πραγματικά. Γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι πολλοί, γιατί θα πρέπει να ψάξουν στη δική τους καθαρότητα, στην εξομολόγηση, στην ζωή και στην απόφαση να αγωνιστούν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και για την ελευθερία, την πνευματική της Ελλάδος για των παιδιών και των επερχομένων γενεών. Αυτή είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει ενώπιον Κυρίου Παντοκράτορος τις δικές του ευθύνες. Εμείς δεν μπορούμε πάντοτε να κάνουμε τον παιδονόμο και να σας λέμε ετούτο ή εκείνο. Έχουμε ευαγγελικό στην άδεια, αδέλφια μου. Και βίασον αυτούς εις ελθύν, ναι, και τον κλήρο και τον λαό, ο οποίος αδρανεί και πολλές φορές αδιαφορεί και κοιμάται. Και λες κι αυτό πέφτει έξω από τα αυτιά του. Όμως η ευθύνη είναι πλέον σε αυτούς που ακούν, αδέλφια μου. Διότι η νίκη ανήκει στον Ιησού Χριστό και στην ενότητα της ομολογίας κλήρου και λαού. Και δεν με λυπόμεθα, γιατί ζημιώνονται αδέλφια μας που τα νιώθουμε σαν τον εαυτό μας, αλλά αφού κάνουν το δικό τους θέλημα, αφού δεν θέλουν να υποταχθούν, όχι σε εμάς, στον ομολογιακό αγώνα, μα ποιοι είστε εσείς? Ας έβγαινε κάποιος άλλος στο 86, ας κράταγε τον αγώνα ακριβώς, χωρίς ταλαντεύσεις, χωρίς υπαναχωρήσεις, χωρίς υποστολή της ημέρας του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, όποιος λεβέντης ήθελε, αμάς τους άθλιους και τους αμαρτωλούς, εξελέξατο ο Κύριος, ναι, καθαρά. Κι όσοι δεν το καταλαβαίνουν, τους εμποδίζει ο εγωισμός και τα πάθη, η αμετανοησία και ό,τι δεν βρίσκονται όπως πρέπει μέσα στην Αγία μας Ορθοδοξία. Θα μου πείτε βαριά λόγια, τι κάνεις, τι λες? Δεν είναι βαριά, αδέλφια μου. Είναι η μοναδική αλήθεια. Γι' αυτό και τώρα λέμε πρακτικά πράγματα. Και δεν είμαστε οι βιαστικοί να τρομάξουμε τον κόσμο και ο ένας να λέει μην το συμπληρώνεις αυτό, μην παίρνεις τη σύνταξή σου το άλλο. Και να αρχίζει ο κόσμος αναταραχή και να δίνεται η μάχη μεμονωμένα και ατομικά, χωρίς να μπορεί να υπάρχει μια ενιαία σύνταξη κλήρου και λαού ολοκλήρου της Ορθοδόξου Ελλάδος, που επαναλαμβάνω ότι είναι η άρνηση από το κράτος και τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή ασδήποτε ηλεκτρονικής κάρτας, που σημαίνει πρακτική εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν, που ήρθαν και την έβαλαν κιόλας στην ταμπέλα στα αεροδρόμια και οπουδήποτε αλλού, και προχωρούν ακάθεκτοι να εφαρμόσουν μια συνθήκη που αντισυνταγματικά ψηφίστηκε με βία, χωρίς να υπολογίσουν τα θαύματα που έγιναν μετά την αγρυπνία έξω από τη Βουλή των Ελλήνων. Μα είναι τυφλοί, είναι αδιάφοροι, δεν ζούνε το μυστήριο της ευσεβίας και βρίσκονται μέσα εις την αποστασία και την ασέβεια. Ναι, γιατί δεν ήταν θαύμα που παρατάει
ο αστιφύρακας την σύνταξη εκείνη που ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν και να διαλύσουν την μικρή πρωινή ενότητα. Και λέει, όταν άκουσε αυτή και φεύγαν τα λεωφορεία για να γίνει η επέλαση στον ΜΑΤ, λέει, εγώ δεν μπορώ να είμαι με αυτούς που θα διώκουν τον Χριστό. Και κλαίγοντας μπήκε μέσα στην παράταξη του κυρίου. Και αμέσως ακολουθεί και ο άλλος. Και γίνεται εκείνη την ώρα μια σύνταξη. Τι άλλα θαύματα θέλουμε να δούμε για να φύγουμε κι εμείς από την μερική μας αδράνεια? Διότι μπορεί να είχατε το κουράγιο να έρθετε μέχρι εδώ, αλλά όταν γίνεται, αδέλφια μου, η συνεχής μάχη, ψάχνουμε να σας βρούμε. Αν ήξερετε πόσος πόνος και πόσα δάκρυα χύνονται για να γίνει το επόμενο βήμα, το ομολογιακό, θα αφήνανε και οι σοφοί τη σοφία τους, ακόμη και τα άγια ησυχαστήρια, από κάθε μονή θα πρέπει να υπάρχει, ιδιαίτερα κάθε Τετάρτη, στα γραφεία Ακαδημίας 35, μια εκπροσώπηση, ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος για τα μοναστήρια της Αττικής, που να μπορούσε να έχει σύνδεσμο με όλες τις μονές και να λέει, εγώ είμαι εδώ και εκπροσωπώ τα μοναστήρια της Αττικής. Ένας αρχιερέας από κάθε ενότητα που να λέει ότι εδώ είμαστε συντεταγμένοι, δεν μπορούμε να έρθουμε όλοι, που αν καταλαβαίναμε θα είχαμε γραφεία και αίθουσες που θα χωράγανε όλους μας. Ως πότε θα είμαστε έτσι, αδέρφια μου? Δεν παίρνουμε απόψε αυτή την απόφαση, γι' αυτό λέγω, την Τετάρτη όσοι έχουν διάθεση για δουλειά, για ομολογία πραγματική, όχι για να περάσουν, να δείξουν το ανάστημά τους είτε τον πόη τους, όσοι από εσάς, εκτός αυτών που έρχονται, θέλουν πράγματι να συνταχθούν, κρατήστε στη σκέψη σας ορισμένα από αυτά που ακούτε. Αφήστε οποιαδήποτε δουλειά και οποιοδήποτε πρόβλημα και ελάτε μεθαύριο στις 6:30 να ανταλλάξουμε απόψεις. Να πούμε ο καθένας την δική του θέση και άποψη και να μπορέσουμε να κάνουμε τον αγώνα πιο δυνατό, αδέρφια μου. Και να ανοίξετε καρδιά και πορτοφόλι όσοι μπορείτε. Ο αγώνας, ακούσατε τι του αδελφός Ανδρέας, και έλεος λέει αμαρτωλού, μη λυπανάτω την κεφαλή μου. Ναι, ο αγώνας αυτός με το τίποτε συντηρήθηκε. Και συντηρείτε, και σας πληροφορώ ότι όσοι προχωρούν με θάρρος και ενισχύουν τον αγώνα παίρνουν πνευματικές δυνάμεις. Ναι, όχι τον οποιοδήποτε αγώνα, τον αγώνα αυτόν του ελληνοορθοδόξου κινήματος σωτηρίας, τον αγώνα της Ορθοδοξίας, τον αγώνα που θα φέρει καρπούς και αποτελέσματα όπως έχει φέρει μέχρι σήμερα. Διότι εάν δεν εφαρμόστηκαν τα σχέδια για τις ταυτότητες και την εφαρμογή της συνθήκης Σέγγεν προτού έρθει εδώ να ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων, οφείλεται στους δικούς σας αγώνες, στην δική σας θυσία, στον αγώνα και την σύνταξη και τις πορείες και τις συγκεντρώσεις εντός Αττικής και σε όλη την Ελλάδα του ελληνοορθοδόξου κινήματος σωτηρίας. Αυτά δεν τα λέμε εμείς για το χειροκρότημα. Είναι ιστορικά στοιχεία. Πλέον έχουν καταχωρηθεί από την ιστορία. Αλλά δυστυχώς αυτοί που δεν θέλουν να ταπεινωθούν, αυτοί που δεν θέλουν να αποδεχτούν την αλήθεια, παραμένουν ακόμη
και αναρωτιόνται και ήρθαν οι καιροί για να σταματήσουν όλοι οι ευκαιριακοί αγωνιστές. Δεν μιλάω για τους ελεύθερους κοπευτάς που έχουν το πνεύμα του Ελκύς και αγωνίζονται και πήραν την φλόγα μέσα από το Ελκύς. Αυτοί το μόνο που θα παρακαλούσα να έχουν άμεση σύνδεση και ό,τι γίνεται να γίνεται με ενότητα και σχέδιο επιτελικό. Μιλάω για άλλους ευκαιριακούς που άλλα ήθελαν και έρχονται οι καιροί και δυσκολεύουν και δεν μπορούν πλέον να φωνάξουν ελεύθερα. Δεν μπορούν να πούν όλη την αλήθεια. Ο καθένας με το δικό του λόγο και το δικό του εμπόδιο. Εμείς σας λέμε ενώπιον Θεού και ανθρώπων δεν θα κρύψουμε την αλήθεια. Θα φωνάξουμε και αν χρειαστεί να δώσουμε και τη ζωή μας με την δική σας προσευχή και την αγάπη του εσταυρωμένου Ιησού μήνες φορές να τη δώσουμε. Δεν πρόκειται να προδοθείτε από εδώ. Μείνετε σταθεροί και σίγουροι. Όχι μόνο δεν θα σας προδώσουμε, αλλά από ό,τι εσείς επιθυμείτε για να αγωνιστείτε πάντοτε τελειότερο και δυνατότερο θα είναι το κάλεσμα του ομολογιακού αγώνος και του Ελληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας μαζί με τον Πανελλήνιο Σύλλογο για εθνικές και χριστιανικές παραδόσεις που πρακτικά θωρακίζουν κάθε πιστό, διότι πρέπει να κρατήσουμε την παλιά μας ταυτότητα και την ζωή μας κοντά στον Χριστό και να αρνηθούμε ό,τι μας προτείνουν, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε αυτήν την ομολογιακή απόδειξη των αγώνων μας με την ταυτότητα που δίνει, με την άδεια του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ορθοδόξων και Εθνικών Παραδόσεων, Άγιοι Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη. Ναι. Το κλείσαμε. Με αυτά λοιπόν, προσέξτε με αδέλφια μου, αδέλφια, εδώ να βγει αποτέλεσμα, αγαπητοί. Ο σκοπός είναι να βγει αποτέλεσμα, πρέπει να κάνουμε συνάξεις. Και όπως ήρθαμε να φεύγουμε, δεν έχει και μεγάλο νόημα. Μισθός πέφτει από τον ουρανό. Άγιοι Άγγελοι γεμίζουν τον χώρο και οι μάρτυρες που ξημερώνει η Αγία τους Μνήμη βρίσκονται εδώ, αδέλφια μου, βρίσκονται και αλλού, εκεί που τιμώνται, αλλά τίμησαν και έδωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Και τώρα εδώ είναι κάλεσμα μαρτυρικό η ομολογία. Δεν το έχουμε ακόμη καλά συνειδητοποιήσει. Γι' αυτό και τα μάτια μας δεν βουρκώνουν, γι' αυτό και οι καρδιές μας μένουν έτσι σε δισταγμούς και αμφιβολίες. Και η ρίζα του κακού μένει και προχωρούν ανενόχλητα οι σκοτεινοί άνθρωποι. Ήθελα λοιπόν να σας καλέσω όλους όσους έχετε επιθυμία, άντρες, γυναίκες και ιδιαίτερα τους νέους, την Τετάρτη να ανταλλάξουμε απόψεις και επί άλλων θεμάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από μία ομιλία, ούτε μπορεί ο λόγος να παραταθεί περισσότερο, γιατί υπάρχουν και άλλοι χαιρετισμοί στην αγάπη σας. Είναι όμως δύσκολο, αδέλφια μου, να αφήσουμε αυτήν την ευλογία που μας δίνει η αγάπη σας
και να μην κάνουμε μία πρόταση αξιοποιήσεως, όχι για μας, για τον αγώνα και τη δόξα του Κυρίου. Και τελειώνοντας λέγω ότι αν εμείς κάτι αλλάξει στη ζωή μας, ουσιαστικό, στην προσευχή και στην απόφαση της ομολογίας, τότε να ξέρετε ότι πολλά και σύντομα θα αλλάξουν στη ζωή του έθνους. Θα γίνουν μεγάλες ανακατατάξεις. Θα έρθει η ευλογία του Θεού πολύ σύντομα. Γι' αυτό πρέπει να αναβοήσουμε όλοι. Ζήτω η Αγία μας Ορθοδοξία! Ζήτω η ευλογημένη μας Ελλάδα! Αγώνας ομολογιακός και νίκη για την αγάπη και την δόξα του Ιησού Χριστού. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, μη σας χάνουμε την Τετάρτη στο ραντεβού, όλοι οι ζωντανοί, όλοι όσοι έχουν πάρει ήδη τις δικές τους αποφάσεις. Και τώρα ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου, Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη, Πόσεο, έρχεται στο βήμα. Υποδεχτείτε τον. Τιμημένο Ράσο, αγωνιζόμενε χριστιανικέ λαέ του έθνους και της Ορθοδοξίας, ως πρόεδρος του Πανελληνίου Χριστιανικού Συλλόγου, Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, σας απευθύνω θερμών αγωνιστικών χαιρετισμών από τα παρατήματα του Συλλόγου μας που έχουμε ιδρύσει στις επαρχίες και ειδικότερα από το παράρτημά μας της Λαμίας, όπου την περασμένη Κυριακή έλαβε χώρα μεγαλειώδης συγκέντρωσης πιστών και πλημμύρισε η πλατεία ελευθερίας της Λαμίας από Ορθοδοξία και Ελλάδα, και εκεί ο λαός της Λαμίας κατεδίκασε την προδοτική και αντιεθνική συνθήκη του Σέγεν και το ηλεκτρονικό φακέλωμα των Ελλήνων πολιτών. Είχα πει στην ομιλία μου την περασμένη Κυριακή στη Λαμία ότι οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι, ότι η Ορθοδοξία σήμερα βάλεται από παντού. Επεσήμανα επίσης ότι ο κρατικός μηχανισμός της χώρας μας έχει διαβρωθεί επικινδύνως. Αρκετοί κρατικοί λειτουργοί, άλλοι συνειδητά και άλλοι όχι, έχουν καταστεί πράκτορες αυτής της αντιχριστιανικής εκστρατείας και είτε συνειδητά είτε χωρίς να έχουν συνείδηση του τι πράττουν με τις πράξεις των, έχουν καταστεί εχθροί της Ορθοδοξίας. Και ειδού δεν πρόλαβε να περάσει ούτε μία εβδομάδα που τα είπα αυτά τα πράγματα στη Λαμία, και χθες τα τηλεοπτικά μέσα και οι εφημερίδες μας σερβίρισαν ένα αντεθνικό και προδοτικό βιβλίο κάποιου δίθεν ιστορικού, ο οποίος λέγει στο βιβλίο του ότι δήθεν το λάβαρο της Επαναστάσεως του 1821 δεν το ευλόγησε ο παλαιόν πατρών Γερμανούς. Ακούστε προδοσία! Και μεγαλύτερη προδοσία ακόμη. Το βιβλίο αυτό προορίζεται για να το διδάξουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι στα σχολεία. Σώσον Κύριε των λαών σου και κατάπαυσον την προδοσία και τους απανταχού προδότες της Ελλάδος. Και αυτός που το έγραψε αυτό το προδοτικό βιβλίο, αυτός ο ανίδεος ιστορικός, αυτός ο προδότης, λέγεται Βασίλειος Λάζαρης. 180 χρόνια
στα σχολεία μας, όλοι οι καθηγητές και οι δάσκαλοι διδάσκουν ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ευλόγησε το Λάβαρο της Επαναστάσεως του 1821. Πού το βρήκε αυτός ο ανθέλιν, αυτός ο προδότης και ταυτοχρόνως ο αυτοχριζόμενος ιστορικός και, το, και λέγει ότι δεν ευλόγησε την Επανάσταση ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Εδώ ένα γραφείο ανοίγουμε, ένα μαγαζί ανοίγουμε και το πρώτο που θα κάνουμε είναι να φέρουμε τον παπά να ψάλει τον αγιασμό και θα κάνανε επανάσταση οι πατεράδες, οι προγονείς μας και δεν θα ευλογούσαν την επανάσταση αυτή η εκκλησία. Σκεφτείτε την προδοσία λοιπόν. Και οι χιλιάδες λοιπόν δάσκαλοι που μας εδίδαξαν, που μας εδίδασκαν τώρα τα 180 χρόνια ότι το Λάβαρο το ευλόγησε, της Επαναστάσεως το ευλόγησε ο παλαιόν πατών Γερμανός, ήσαν αμόρφωτοι και χαζοί και αυτός ο βασίλης, ο Λάζαρης, είναι ομορφωμένος και έξυπνος. Έσχος σε αυτόν τον Αντίχριστο. Έσχος σε αυτόν τον Ανθέληνα. Έσχος σε αυτόν τον προδότη και μεγάλη καταδίκη. Αγαπητοί μου συναγκητέ, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συνθήκη του Σέγγεν δεν είναι μόνο αντιχριστιανική και αντιδημοκρατική που περιορίζει τις ελευθερίες του ελληνικού λαού, αλλά είναι συνάμα και αντεθνική και αποτελεί θανάσιμον κίνδυνον δι' αυτήν ταύτην την ύπαρξη της πατρίδας μας. Όπως είναι γνωστό και ομολογημένο από όλους, η συνθήκη του Σέγγεν καταργεί τα σύνορα μεταξύ των κρατών. Τώρα το τι σημαίνει η κατάργηση των συνόρων το καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα. Με την κατάργηση των συνόρων μας η χώρα μας θα μετατραπεί σε ένα ξέφραγο αμπέλι. Και είναι σήμερα δηλαδή, αλλά θα είναι ακόμα χειρότερα. Διότι σήμερα όταν θα περάσει ένας από τα σύνορα του ζητάνε ταυτότητες, του ζητάνε άδειες. Όπως εμείς σήμερα, όμως με την κατάργηση, με την, την ισχύ της συνθήκης του Σέγγεν, όπως εμείς πηγαίνουμε ελεύθερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην Λάρισα, στην Τρίπολη, χωρίς να μας ζητάει κανένας την ταυτότητα, έτσι θα μπαίνουν μέσα οι Τούρκοι, οι Βούλγαροι και οι λοιποί πιναλέοι γείτονες, χωρίς καμιά άδεια και χωρίς καμιά ταυτότητα. Η Τουρκία, με τα 62 εκατομμύρια πληθυσμό που έχει σήμερα, θα μας πετάξει 3 εκατομμύρια στα νησιά και 4-5 εκατομμύρια Τούρκους στα υπόλοιπα, στην υπόλοιπη Ελλάδα και θα γεμίσει η Αθήνα και όλη η Ελλάς με μιναρέδες και τζαμιά και με την υπογεννητικότητα που έχουμε σήμερα εμείς και με την υπεργεννητικότητα που έχουν οι Τούρκοι σε λίγα χρόνια. Αυτοί θα είναι περισσότεροι από εμάς και θα μας πούνε, όπως λέει ο κύριος, σήκω και βίλια. Όλοι λοιπόν πριν από 3 ημέρες θα ακούσατε και θα είδατε στην τηλεόραση μια στατιστική που έλεγε το εξής. Οι Τούρκοι το έτος 2020 θα είναι 120 εκατομμύρια. Αυτά τα έλεγε προχθές. Η Αλβανία θα είναι 16 εκατομμύρια. Και εμείς οι Ελλάς θα είμαστε μόνο 8 εκατομμύρια. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτά τα είπε η τηλεόραση. Οι περισσότεροι από εσάς τα έχετε ακούσει. Βγάλτε τα συμπεριλαμβάνοντας. Έπειτα από αυτά λοιπόν δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι η συνθήκη του Σέγγεν αποτελεί θανάσιμον κίνδυνο για τη χώρα μας. Εμείς ανθιστάμεθα και είπαμε και λέμε όχι στη συνθήκη του Σέγγεν. Και καταφέραμε το ελκύς 12 χρόνια τώρα να κοιμάται αυτή η προοδοτική συνθήκη και το ηλεκτρονικό φακέλωμα με τον επάνατον ΕΚΑΜ και το 666. Όλοι εχθροί και φίλοι το παραδέχονται σήμερα ότι αν δεν υπήρχε το ελκύς, εάν δεν υπήρχαμε εμείς με τους αγώνες μας και εσείς, όλοι οι Έλληνες θα είχαν υποχρεωθεί να πάρουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες από το έτος 1986
που βγήκε ο νόμος 1599, ο οποίος καθιέρωνε την υποχρεωτική παραλαβή νέων ταυτοτήτων ηλεκτρονικών με το 606 ΝΕΕΣΤ. Το τονίζομαι, η συνθήκη του ΣΕΓΕΝ καμία ισχύ δεν θα έχει εάν δεν ενεργοποιηθεί ο νόμος 1599 του 86, ο οποίος καθιερώνει τον επάρατο ΕΚΑΜ με τον μπαρκόντ και με τον αριθμό 666. Διότι με την ενεργοποίηση αυτού του νόμου θα εξαναγκαστούν όλοι οι Έλληνες πολίτες να παραδώσουν τις παλιές ταυτότητές τους και να πάρουν τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες με τις οποίες θα έχει αρχίσει το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να κινηθεί εις τους αιώνας των αιώνων ο νόμος 1599, όπως κοιμάται 12 χρόνια τώρα. Εάν αυτός ο νόμος κινηθεί, η συνθήκη του ΣΕΓΕΝ θα είναι επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Σας καλούμε λοιπόν όλους να πλαισιώσετε τις γραμμές του Συλλόγου μας. Εγγραφείτε όλοι εις των Πανελλήνιων Θρησκευτικών Σύλλογών μας Άγιοι Κωνσταντίνους και Ελένη, που έχει παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, ώστε όλοι μαζί να δώσουμε το τελικό χτύπημα κατά των αντιχρίστων δυνάμεων και να τους πούμε καθαρά και ξάστερα ότι εμείς λέμε όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα των Ελλήνων πολιτών. Την περασμένη Κυριακή, εμείς πηγαίνοντας στη Λαμία για να παραστούμε στη μεγαλειώδη συγκέντρωση των Ορθοδόξων πιστών, περάσαμε από τις Θερμοπύλες και εκεί σταθήκαμε και δώσαμε υπόσχεση στον Πεσόντα βασιλέα της Σπάρτης και στους 300 του ότι εμείς ποτέ δεν θα δεχθούμε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες με το 666. Στη συνέχεια, περνώντας από την Αλαμάνα, την ίδια υπόσχεση δώσαμε και στον Αθανάσιο Διάκοντο της Αγωνιστάς του. Σήμερα εδώ προειδοποιούμε την κυβέρνηση. Σήμερα εδώ προειδοποιούμε και την αντιπολίτευση. Κάτω τα χέρια από την Ορθοδοξία και την πατρίδα. Η ιστορία μας διδάσκει ότι οι Έλληνες ποτέ δεν εδίστασαν να αρχίσουν το αίμα τους για τη θρησκεία και την πατρίδα. Δηλώνουμε ρητός και κατηγορηματικός ότι λέμε όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δηλώνουμε ρητός και κατηγορηματικός ότι λέμε όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Δηλώνουμε ρητός και κατηγορηματικός ότι ποτέ δεν θα παραδώσουμε τις παλιές μας ταυτότητες. Όποιοι θελήσουν να μας τις πάρουν, ας τολμήσουν. Θα τους περιμένουμε στη Λαμάνα και στις Θερμοπύλες. Και θα πέσουμε εμείς. Εμάς λοιπόν, μόνο να δε. Για μας το συνθήμα μας είναι όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα. Κάτω οι αντίχριστοι και οι προδότες σαν τον Λάζαρη. Ζήτω η Ελλάς. Ζήτω η Ορθοδοξία. Θα μας ανεχθείτε για λίγο πολύ ελάχιστα ορισμένους χαιρετισμούς, θα ακούσετε πολύ ελάχιστα, γιατί πρέπει να δώσουν το παρόν και οι άνθρωποι αυτοί που αγωνίζονται κοντά μας. Ο κύριος Καψιώτης, ιστορικός και συγγραφέας, θα σας δώσει ένα μικρό χαιρετισμό καταρχήν. Παρακαλούμε. Σεβασμιότατε, ευλογημένο και τιμημένο Ράτσο, χριστιανοί ορθόδοξοι Έλληνες ομολογητές. Δεν είχα απόψε καμία πρόθεση να ομιλήσω, αλλά ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός με ανάγκασε να πω δύο λόγια. Όπως γνωρίζουμε, η τηλεόραση στάζει το δηλητήριο σταγόνα με σταγόνα προς τις καρδιές των Ελλήνων. Όμως το αποκορύφωμα που έγινε στις 4 Δεκεμβρίου του 1998 από μεγάλο κανάλι και μεγάλο παρουσιαστή μας παρουσίασε ότι εντός των Χριστουγέννων θα κυκλοφορήσει ένα μεγάλο βιβλίο
το οποίο το βιβλίο αυτό θα μας λέγει ότι η Επανάσταση του 1821 ορισμένοι αρχιερείς δεν την κάνανε, όπως ο παρεών πατρών Γερμανός, ο οποίος ήταν ο Απών. Το σύνθημα όμως αυτό το οποίο περνάει και το έδωσε αυτός ο παρουσιαστής δεν είναι τυχαίο. Αυτό το σύνθημα είναι ότι θα αμφισβητήσουν οι μεταρχόμενες γενιές από το Δημοτικό μέχρι το Πανεπιστήμιο ότι η Επανάσταση αυτή ήταν φρούδα. Δεν υπήρξαν αρχιερείς άξιοι, αλλά ήταν ένα μεγάλο ψεύγος. Μας παραγράσουν λοιπόν την ιστορία, δηλαδή τα παιδιά της Ελλάδος να μην γνωρίζουν από εδώ και στο εξής, διότι είπε και το εξής, ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το περάσει στην διδακτική ύλη. Εγώ τελειώνω με τούτα τα λόγια τα οποία θα σας διαβάσω και λέγοντας για το εξής, να το γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι σήμερα είναι παραχαράκτη της ιστορίας. Η σημαία μας λοιπόν, το καθεγιασμένο και ιερό μας σύμβολο του έθνους, το προχωρευόμενο στους μεγάλους αγώνες του ελληνισμού υπέρ της ανεξαρτησίας και της φυλής μας, εκφράζει την εθνική και χριστιανική ιδέα και ενσαρκώνει τα εθνικά μας οράματα. Εις αυτήν ταύτην τη σημαία ορκίζονται και ορκιζόταν οι στρατεύσιμοι να μην την εγκαταλείψουν ποτέ, μη υπολογίζοντας και αυτή τη ζωή των. Η προσβολή της σημαίας υπό ξένων κρατών αποτελεί μέγιστον διπλωματικό θέμα και προσβολή κατά της ιδίας μας πατρίδος. Η δε εγκατάληψη της σημαίας εν οραμάκης θεωρείται μέγιστον ατίμημα και ανημάχημος ένοπλος δύναμης βρεθεί σε δυσκολότατη θέση το ότι ο αρχηγός διατάζει την καταστροφή αυτής. Όπως είπα και κατά την ομιλία μου στη Λαμία, 36 επαναστάσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μακροχρονίου δουλείας. Την πρώτη σημαία την σηκώνει 11 χρόνια, δηλαδή το 1464, ο Προκόδειος Κλαβάς στη Μάλιν και την μεταφέρει αργότερα στην Χιμάρα. Η σημαία εκεί είχε χρώμα των ερυθρών, αυτό που είχαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, δεν ήταν τυχαίο, δύο αετούς και των Κιανών Σταυρών. Ομοίως και η Μαυρομιχαλαίη λευκή σημαία μεγαλάζει ο Σταυρόν το 1769, του Μάρκου Μπότσαρη στα 1820 λευκή σημαία με την εικόνα του Αγίου Γεωργίου και στη μέση των Δήμιων και Οζοποιών Σταυρών. Ομοίως του Ρίγα Θεραίου σημαία κόκκινη με ρόπαλον του Ηρακλέους και τρεις σταυρούς και του Ντούτονικά. Το κόκκινο επαναλαμβάνω συμβόλει την αυτοκρατική πορφύρα και την κυριαρχία του Βυζαντινού Ελληνισμού. Στην Πελοπόννησο, στις 21η Μαρτίου του 1821, η σημαία των παλαιών πατρών Γερμανού ή το χρώμα του Βυσσινή και ντυμένη με χρυσή κλωστή και έφερε την εικόνα της Παναγίας με ύφασμα που πάθηκε από μέσα από την Εκκλησία. Αυτό το οποίο σήμερα δεν θέλουν να το παραδεχτούν με τη νέα μέθοδο την οποία προσπαθούν να διαλύσουν και να εμαυρώσουν τα ιστορικά πρόσωπα. Του Ισαΐα των Σαλώνων εκτός του Ιερού Ευαγγελίου που επάνω σε αυτόν ορκίστηκαν οι πολέμαρχοι και σήμερα βρίσκεται στο ναό του Οσίου Ρουχά στην Βιωτία, ορκίστηκαν οι παρέμαρχοι Καραξιδιώτης αλλά και ο Αθανάσιος Διάκος. Κατά την Επανάσταση εσήκωσαν σημαίας οι επίσκοποι και μετροπολίτη των πατρών Παρθένιος με τα σύμβολα της πίστεως, της Κορίνθου, εις τον Βάρτον ο Σταθάς Γεροδήμος, εις το Ξερόμερον ο Χρήστος Γρήβας, εις το Αγγελόκαστρο ο Γιώργος Λαχούρης. Και κατά τον 17ο και 6ο αιώνα αναπετάσσουν τη σημαία οι αρχιερείς εις τα Σάλωνα με τον Σταυρόν ο Επίσκοπος Θηρόθεος, εις την Ήπειρον και Ακαρνανία να τρώνει η σημαία με τους αρχιερείς και αρματουρούς είτε τον Σαλώνων Θηρόθεος, τον Θηβών Ιερόθεος, της Λαρίσης Μακάριος, της Ιβίας Αμβρόσιος, ως και στους Παλεμάρχους Χρήστον Βαναόραν, Κούρμαν Ζαχαράκιν, Σπανών Λιβίνιν, Μπράσκαν Χορμόπουλον, Σπαθογιάννη και τόσο Ρωσάδος, εις τα δε άγραφα οι αρχιερείς πρώτοι με τις μεγάλες φάρες των Πακουβαρέων του Γιάννη του Σταθά, ο οποίος δεν φόρησε ποτέ άλλη στολή στα 30 χρόνια του βίου του παρά μαύρα ενδύματα εις ένδειξη εθνικού πέμπους με το σταυρόν των κόκκινων στην κροφή του σκούφου το οποίο φρούσε. Αλλά και τόσες άλλες μορφές που έφεραν ειδικά στο σημαία με το σταυρό πάντοτε στο μέσον. Και θα ήθελα ακόμα να μνημονεύσω τον Αρεβιζάκιν, τον Ιάκωβον Αρεβιζάκιν,
ο οποίος τα 1771, όταν είδε για πρώτη φορά στο Βυζάντιο απάνω στον τρούνο της Αγίας Σοφίας, δεν υπήρχε ο Τίμιος ο Θεός Σταυρός, διότι ήταν αγράμματος, αλλά ήταν μεγάλος πολεμάρχης, τότε στα 1771 είπε στον συνέτερο, στον συμβούλο του, ο οποίος τραβούσαν κουπιά σε κάποια μεγάλη φρεγάτα του Σουλτάνου. Εγώ του λέει θα σας ελευθερώσω που είχε την αλυσίδα στο πόδι του, το είπα κι άλλη φορά αυτό το πράγμα. Και τι έκανε, όταν εξημέρωσε την ημέρα που ήταν 29 Μαΐου, έβαλε το πόδι του απάνω στην φρεγάτα και έκοψε το πόδι στον αστράγαλο, το πέταξε μέσα, ξυπνάει το διπλανό του και λέει είστε ελεύθεροι, μη σκοτώστε μόνο τους Τούρκους. Και εγώ, αφού δεν επολέμωσα την εποχή εκείνη, δίνω τη ζωή μου αυτή τη στιγμή για την πίστη και την πατρίδα. Ας μνημονεύσουμε και ας μνημονευτεί, διότι θα είναι ακόμα προς την ιστορία και οι μεγάλοι ναυμάχοι του Αιγαίου, δηλαδή οι πειρατές Έλληνες, που έφεραν στο μέσο της μαύρης σημαίας των Σταυρών. Η ιστορία του καθενός εξ αυτών των Ελλήνων είναι και μία ιστορία οπόδης βιβλίου. Αναφέρω το Θύμιο Βρογγινάρη, τον Μαγκεσίρο Ουγόκου, τον Αντώνιο Αϊβαλιώτη και τόσες άλλες μορφές που κράτησαν τα παράλια της Μικράς Ασίας από τον 16ο 7ο αιώνα ελεύθερα από τους Τούρκους. Τελειώνω. Αυτές τις άγιες μορφές πώς τολμάτε και τις αγνοείτε εσείς οι πρόκλητες σήμερα της Ελλάδος? Πώς τολμάτε και παραμερίζετε τα 15 εκατομμύρια των Ελλήνων που βρίσκονται στις ακτές του πόλου και της Μικράς Ασίας, αυτοί που δώσαν την ψυχή τους για τη ζωή και για την πίστη? Αλλά το αμάρτημα είναι και δικό μας που σας επιλέξαμε και σας στείλαμε στο Κοινοβούλιο να μας κάψετε το λάκκο και να μας φέρετε νέους τρόπους ζωής. Σας επενθυμίζουμε, κύριε βουλευτές, στις 18 Δεκεμβρίου το 1803, 195 χρόνια και 5 μέρες περάσαν μέχρι τη στιγμή εκείνη, όταν 57 γυναίκες έριχναν τα παιδιά τους των κρεμνών, όπου και αυτές τις κάθε στροφή του χορού έπεφταν για να κομματιαστούν, να μην μαγαρίσουν την πίστη και μην μαγαριστούν από τους Τούρκους, έπεφταν στην λίμνη του Αχέροντα. Αυτές τις μορφές, αφού πρώτα χτύπησαν το σταυρό του Σουλιώτη του Τσουνίκα, έπεφταν στον κρεμνό για να μην γίνουν, να μην ατιμαστούν. Ενώ εσείς οι πρόκλητοι οδηγείτε τα παιδιά της Ελλάδος εις παντελή εξευτελισμών, εις γελιοποίηση της νεολαίας μας και προσπαθείτε με τα στόματα, που τα σώματα τα δικά σας είναι μέσα στα στόματα της τηλεοράσεως, προσπαθείτε των ελληνικών λαών σήμερα να τον αποχριστιανίσετε, όπως και καταφέρετε τα παιδιά μας να είναι σήμερα απάτριδα, να μην πηγαίνουν στην Εκκλησία. Και θα ήθελα να παρακαλέσουμε τους πρόκλητους της Εκκλησίας να βγάλουν εγκύκλιο Ιερά Σύνοδος και να μας τα πούνε από τον Άγγουνα ότι δεν δεχόμαστε, όχι ταυτότητες, δεν δεχόμαστε τίποτα, αλλά δεχόμαστε μόνο τον Ιησού Χριστό. Έτσι η Ελλάδα θα πάει, όχι με διπλωματικούς τρόπους. Και τελειώνω με τούτα τα λόγια, με δύο μονάχα λέξεις. Θυμηθείτε το μεγάλο Θεοδόσιο, τη μεγάλη μορφή εκείνη της Εκκλησίας και του έθνους, ο οποίος τι έκανε, κατήργησε τα είδωλα, κατήργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, διότι εκεί βραστηγόταν το όνομα του Θεού. Και όταν φώναξε τον Αρσένιο, τον μεγάλον εκείνων και σοφών κληρικών, να διδάξει στα παιδιά του, στον Αρκάδιον, που ήταν μικράς ηλικίας, ακόμη τι τα είπε, ότι αυτά τα παιδιά σου τα παραδίνω εγώ ως πατέρας με σάρκα, αλλά εσύ ως πνευματικός πατέρας, να τα γαλοχίσεις να γίνουν καλοί χριστιανοί, να διδάξουν τα 800 εκατομμύρια άνθρωποι που θα κυβερνήσουν. Μην τα θεωρήσεις ότι είναι παιδιά πριγκίπων. Και γυρίζει προς την Ανατολή και σκύβει κάτω και κλέβοντας υψώνει το κεφάλι του στον ουρανό και λέει, Κύριε και Θεέ μου, αν τα παιδιά μου αύριο είναι άξια να κυβερνήσουν αυτή την αυτοκρατορία, να τους χαρίσει τη ζωή, αλλιώς από αυτή τη στιγμή να τους κόψει το νήμα της ζωής. Ποιος αυτοκράτορας και ποιος πατέρας θα λέγει σήμερα αυτά τα πράγματα? Με τέτοια πίστη κρατήθηκε η Ορθοδοξία και όχι με τους τρόπους που θέλουν σήμερα οι άρχοντες αυτοί που έρχονται και παρέρχονται, οι μικροί ηγεμονίσκοι. Και όταν μεγάλη αυτοκράτορα σαν τον μεγάλο Θεοδόσιο, τον Ηράκλειο, τον μεγάλο Κωνσταντίνο, κοσμοκράτορες και μονοκράτορες ταπεινώθηκαν μπροστά στο Θεό. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα και ιδίως το γενοδόδοξο κίνημα σωτηρίας που λυπάμαι σήμερα. Πού είναι ο Μπάστας, πού είναι ο Σταυρός, πού είναι ο Σωτήρας, πού είναι η ζωή που τους παρακάλεσαν 10 φορές να έρθουν εδώ πέρα.
Τι κάναμε όπως κάναν στο Βυζάντιο πίσω, κοιτάγανε οι άγγελοι, οι αρσενικοί, οι θηλυκοί και το Βυζάντιο του έξω να πέσει. Λυπούμε για την κατάδεια αυτών των ανθρώπων. Εμείς το Ελληνοφόρο Κίνημα Σωτηρίας έχουμε την ελπίδα και όλοι ενωμένοι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε. Τώρα ένα μικρό χαιρετισμό. Ο κύριος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του ΠΟΣΟ. Κάντε λίγο υπομονή, κάντε λίγο υπομονή. Άγιοι Πατέρες, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Άγιοι Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη, σας μεταφέρω... Τι φεύγετε ακόμη. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και τη χριστιανική αγάπη των μελών όλου του Συλλόγου και σας προτείνω να εγγραφείτε στο Σύλλογο ως μέλη με σκοπό να αποκτήσετε την ταυτότητα του Συλλόγου κατά το 666. Επιπλέον δε, να συμβάλλετε καθένας στην διάδοση του Συλλόγου, ακόμη όμως να βοηθήσετε και στο ευγενικό έργο του. Τούτο από την ίσως, παράλληλα με το ελκύς, το δίδυμο της υπέρτατης ομολογίας, έγραφης και έμπρακτης, χριστιανικής πίστης, ακόμη δε την καθολική αντίσταση κατά των σκοτεινών και αντιχρίστων δυνάμεων και την σαφή κατηγορηματική δήλωσή μας ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραλάβουμε καμιά ηλεκτρονική κάρτα, ταυτότητα κτλ. Που οδηγεί τον χριστιανό στην αιώνια κόλαση. Ακόμη, διότι για μας είναι θέμα θρησκευτικής συνειδήσεως και υπερηφάνειας της ελληνικής καταγωγής και ταυτότητας η οποία δεν αλλοιώθηκε εδώ και 2.000 χρόνια που πολεμάται η Ορθοδοξία μας. Και θα αλλοιωθεί τώρα. Απατώνται ικτρά η ευρωμασονία η οποία προσπαθεί με πλάνη ή με εξαναγκασμό ή με απειλή ή με χρήση βίας να μας εγκλιάσει να δεχθούμε το σφράγισμα του Αντιχρίστου και να χάσουμε την ψυχή μας. Ίσως αυτοί να κάνουν τη σκέψη πού βαδίζετε εσείς χριστιανοί αφού εμείς έχουμε τη δύναμη. Εσείς τι έχετε, τίποτε. Ο αγώνας λοιπόν καταρχήν φαίνεται άνισος. Τους διαφεύγει όμως η δύναμη του Θεού του Παντοκράτορος, του Σύμπαντος Κόσμου, ότι ακόμη ένα άνοιγμα των ματιών του θα κάνει να τρέμουν όλοι σαν τα φύλλα και ότι σε μια στιγμή θα τους εξοντώσει άπαξ διαπαντός. Το περιβόητο ηλεκτρονικό φακέλωμα που θέλουν να μας επιβάλλουν θα πέσει στα κεφάλια τους. Παραγνωρίζουν ότι αυτοί οι ίδιοι φακελώνται αυτόματα και μια για πάντα από τον Τριαδικό Θεό ότι αυτό θα είναι το τρομερό γιατί είναι δρόμος χωρίς επιστροφή. Αυτά τα σατανικά κατασκευάσματα, μικρά κομπιούτερ θα μπλοκαριστούν και θα εξαφανιστούν εάν εμείς αντισταθούμε και συγχρόνως προσευχηθούμε στο Θεό και στην υπεραγγελία Θεοτόκου και στους Άγιους Πάντες. Είναι λοιπόν στα δικά μας χέρια Είναι λοιπόν στα δικά μας χέρια. Ζητήστε και θα σας δώσω, μας λέει ο Θεός. Άρα χρειάζεται από όλους μας, από όλους τους Ορθοδόξους, κλήρο και λαό, να γίνει πάνδημος συναγερμός, να χτυπήσουν οι καμπάνες και με καθολικό ξεσηκωμό να αντιδράσουμε έτσι αποτελεσματικά, να δοθεί το σύνθημα από τον Εύρο μέχρι τον Νότο, από την Ελλάδα ως τα πέρατα της Οικουμένης, των απαντοχού της γης Ορθοδόξων, τους γίγαντες της πίστεως. Τι να πρωτοκαταγγείλει κανείς και τι να κατηγορήσει την ευρεομασονία η οποία συνεχώς τροφοδοτεί και δημιουργεί τις μικρές δικτατορίες στους εμφυλίους και παγκοσμίους πολέμους. Αυτοί οι ευρεομασόνοι είναι υπεύθυνοι και για όλα τα κακά που συμβαίνουν. Οι μικρές δικτατορίες άνοιξαν την όρεξη και την διαστροφή για την επικείμενη υπερδικτατορία του Αντιχρίστου, πλάνο και του μεγαλύτερου τυράννου που πέρασε ποτέ από τον πλανήτη Γη. Ακόμη και του πιο απανθρώπου κυβερνητικού συστήματος. Όσο όμως θέλουν να φαίνονται ισχυροί και γίγαντες μπροστά στο Θεό είναι νάνοι, αξιολύπητοι, αξιοθρύνητοι, ερπετά σκουλίκια και σε συντριγούν σε κράσματα του δευτερολέπτου. Σημειώνω ακόμη ότι κατασκευάσματα της ευρωμασονίας είναι ακόμη ο Ερυθρός Σταυρός, ο Αντικαρκανικός Έρωος, γιατροί του κόσμου, ΠΙΚΠΑΙ, UNICEF, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ κλπ. Που ευαγγελίζουν την φιλανθρωπία και συμπόνια, ενώ στην πραγματικότητα άλλα συμβαίνουν. Δηλαδή ανήκουν στις τάξεις αυτών που δημιουργούν τους πολέμους και επιφέρουν την δυστυχία των ανθρώπων. Έπειτα με τη συνεισφορά των πολιτών
κάνουν τη φιλα... το κάνουν τους φιλανθρώπους και τους γενναιόδους και γενικά τον ιδανικό άνθρωπο. Να σε κάψω Γιάννη, να σε λείψω Μέλη. Τι απάτη, τι εμπαιγμός, τι ψευδιά και τι υποτίμηση της νοημοσύνης του ανθρώπου. Αν αναλογιστεί κανείς, τι προσέφερε μέχρι τώρα οι μεγάλες δυνάμεις στον κόσμο γενικώς, τίποτε. Μπορεί να πει κανείς, ειδικό στον τρίτο κόσμο, με τις απικίες που είχαν εκεί τους πήραν ό,τι καλό είχαν και είχε κάθε χώρα και έπειτα τους εκμεταλλεύτηκαν εσώς, τους άφησαν νηστικούς και ρακέδους στο έλεος του Θεού. Ακόμη απομετάλλωσαν το έδαφος σε τέτοιο βαθμό εις βάρος της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων αλλά και, και στον βωμό του γίγαντο του εμπορίου και της εσωκέρδειας. Οι επιχειρηματίες και οι πολυεθνικές εταιρείες δεν διστάζουν σε τίποτε. Πέφτουν σαν πεινασμένοι λύκοι μπροστά στο κέρδος, χωρίς ηθικούς φραγμούς, γιατί αυτοί δεν βγήκαν ούτε από κατοικητικά σχολεία, ούτε συναισθηματισμούς έχουν. Αλλά και τα πολιτικά κόμματα δεν είναι επινόηση των ευρωσυνιστών, ούτως ώστε να φανατίζουν τους πολίτες και να διαιρούν και να βασιλεύουν αυτοί όπως θέλουν, κακά τα ψέματα και δημιουργούν. Και η δημιουργία των μικρών κομμάτων είναι τα παρακλάδια, οι παραπόθομοι των μεγάλων για να παραπλωνούν τους Έλληνες ψηφοφόρους πολίτες. Όλοι αυτοί είναι εθνικά επικίνδυνοι και χριστιανικά ολέθριοι. Με τις σκέψεις αυτές τελειώνω και παρακαλώ να δεχτείτε τη διαβεβαίωση των εξαιρετικών αισθημάτων μας για τη χριστιανική αγάπη και την ειλικρινή αυτή αγάπη για εσάς. Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω η λαϊκή κυριαρχία! Ζήτω το αρβούλωτο ελληνικό έθνος! Εγώ, αδέρφια μου, μετά από αυτό που διαβάζω στην εφημερίδα ότι κόβουν επιδόματα, βοηθήματα, αυξάνουν τους φόρους σε όσους έχουν παιδιά. Ακούτε. Δηλαδή, αυτά που λέμε δεν είναι θεωρίες, προσέχετε. Τι να σας πω, εγώ θα έλεγα απόψε, αλλά δεν το λέω γιατί σας τα προτιμάστε. Ή δυνατόν να καθίσουμε όλο το βράδυ εδώ. Ή δυνατόν να καθίσουμε και να μιλάμε και να τους βρίζουμε. Με συμπόρετε, δεν λέω τη φράση, δεν επιτρέπεται. Έχει αλλοιωθεί η Ελλάδα, καταλάβετε το. Δεν υπάρχουν Έλληνες. Προδώσαμε μέσα στα γραφεία, είτε υπουργοί είναι, είτε γενικοί γραμματείς, είναι όργανα της μασονίας. Προσπαθούν να εξαθλιώσουν τον ελληνικό λαό. Προσπαθούν όλους να τους βάλουν άχρηστους όσοι έχουν μια μικρή σύνταξη. Το σώμα του λαού που είναι ο λαός αυτός που αγωνίζεται γιατί αυτός πιστεύει, αυτός ο φτωχός λαός πιστεύει, οι μεγάλοι τα έχουν ξεπουλήσει και έχουν τις μετοχές τους στο εξωτερικό ας πούμε και τα λεφτά, προσπαθούν να χτυπήσουν το πληγωμένο σώμα της Ελλάδος. Αν είναι δυνατόν, ενώ έπρεπε να δίνουν επιδόματα, ακούτε, κόβουν λέει τα επιδόματα από αυτούς που έχουν παιδιά. Τώρα τι θέλετε δηλαδή, θέλετε και άλλο σημάδι από αυτό που σας λέμε και σας φωνάζουμε. Προσέχτε γιατί έρχεται η ώρα της εθνιδίας πλέον αλώσεως. Και θα ξυπνήσουμε καμιά ώρα και θα ξέρουμε πού θα βαδίζουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ. Ελάτε στον αγώνα. Ενωθείτε στον αγώνα, ξυπνήστε τους πνευματικούς σας. Δεν έχετε πνευματικούς. Δηλαδή απόψε μόνο τρεις πνευματικοί άνθρωποι βρεθήκαν εδώ και μερικές μοναχές. Γιατί δεν εξομολογήσετε σε πνευματικούς. Πατερούλη μου πες του, μη φοβάσαι, δεν έχεις αυτό. Εδώ τι γίνεται σε αυτά τα πράγματα, θα μας δώσετε τη λύση. Θα σας δούμε μια μέρα από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι πάνω όπως βγήκατε τότε στην περιουσία. Τι θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή μόνο για την περιουσία θα ενδιαφερόμαστε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι ύπνος είναι αυτός μεσονυχτικός.
το δαχτυλάκι να κουνούσανε, θα λύνανε όλα τα θέματα της Ελλάδος. Ναι, η Εκκλησία θα τα λύνε τα θέματα. Άρα όχι, κύριε. Είσαι άδικος αυτό που κάνεις. Εν πάση περιπτώσει, να μην σας κουράζω περισσότερο. Υποδεχτείτε και κάποιον αγωνιστή που είναι πρόεδρος των συνδικαλιστικών φορέων. Συνδικαλιστικών φορέων, αλλά είναι μαζί μας στο Ελληνοορθόδοξο κίνημα και δίνει τη μάχη και αυτός κατά τη συνθήκη του Σέγγεν. Δημήτριο Σπάνου, θα σας πει ένα χαιρετικό. Είναι τιμή για μένα, ναι, να είμαι εδώ δίπλα στο Αλκής, στην οργάνωση που για 13 χρόνια δίνει τη μάχη της πρώτης γραμμής. Πολλοί ήρθαν και φύγανε, το Αλκής όμως παραμένει και πιστεύω όχι μόνο θα παραμείνει, αλλά θα τσακίσει και αυτούς οι οποίοι δισοδομούν. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, μοναχικό τάγμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στις 2 Οκτωβρίου 1998 στείλαμε ως Κέντρο Ερεύνης και Μελέτης Ελληνισμού το Συνιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος την ακόλουθη επιστολή με θέμα «Απειλή των νέων ταυτοτήτων». Γράφαμε «Μακαριότατε, σεβασμιότατοι, με την παρούσα επιθυμούμε να σας θέσουμε υπόψη το εξής μείζον εθνικό θέμα. Η μεγίστη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν θέλει τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες και το φακέλωμα. Η αντίδραση του λαού καθημερινώς γιγαντούται. Η υποχρεωτική παραλαβή των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων οδηγεί σε εθνικό διχασμό. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η Εκκλησία, η κυβωτός της σωτηρίας του γένους μας και η υπερασπιστής της πνευματικής και εθνικής ελευθερίας των Ελλήνων θα πράξει και τώρα το χρέος της. Θα συμπαρασταθεί στον αγώνα του λαού για την τροποποίηση του νόμου 1599 του 86. Έτσι, πλέον δεν θα είναι υποχρεωτική παραλαβή των νέων ταυτοτήτων με ΕΚΑΜ σε όσους έχουν λόγους συνειδήσεως. Τώρα δεν είναι αργά. Να μην εφαρμοστεί στη χώρα μας η Συμφωνία Σέγγεν. Να καταργηθεί ο νόμος 2472 του 97 για το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Όχι στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Όχι. Ο λαός μας δεν δέχεται άλλους εξευτελισμούς και ταπεινώσεις. Όχι. Αγαπητοί φίλοι, πέρασαν 2 μήνες και κάτι μέρες από τότε και απάντηση δεν λάβαμε. Στα αλήθεια, τι περιμένει η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να εφαρμοστούν στα μουλοχτά τα σχέδια των εξουσιαστών που μας στέλνουν φακελωμένους παντού? Πού είναι η αντίδρασή της? Όταν η νέα τάξη πραγμάτων, όταν τα Σέγγεν, τα Μάραστερ και τα Άστερνταμ καθορίζουν τη ζωή μας, οι πνευματικοί ηγέτες περιόλων τη βάζουν. Είναι απόντες και τους καταγγέλνουμε. Όταν η ανεργία μεγαλώνει και το εθνικό ξεφούλημα γίνεται πραγματικότητα, όταν τον ηγέτη των Γκούρδων επαναστατών, ο Αμπουλάχο Τσαλάν, ντρεπόμαστε να τον φιλοξενήσουμε έστω και μία μέρα. Όταν οι S300 φοβόμαστε να τους κατεβάσουμε στην Κύπρο, μη μας κάνει ντά η Τουρκία. Όταν 1000 σχολεία τα έχουν καταλάβει μαθητές και παιδεία δεν υπάρχει, τι πρέπει να κάνουμε? Ο ελληνικός λαός, ο λαός του Θεού, πάντοτε έδωσε τη λύση. Μολόν λαβέ. Το Ελκύς που 13 χρόνια είναι στην πρωτοπορία και οι άλλες πατριωτικές και κοινωνικές οργανώσεις θα δώσουν την απάντηση. Συστηρωμένοι θα αγωνιστούμε για να μην περάσει το φακέλωμα, η ανεργία και το ξεπούλημα της πατρίδας. Έστω και μερικοί υπονομεύουν αυτόν τον αγώνα, καθήμενοι από τα γραφεία τους, ραδιοργούντες και ασχολούμενοι επί παντός επιστητού. Η οργή του λαού μας, τα πνεύματα των ηρώων και μαρτύρων μας, η ορμητικότητα της νεολαίας μας θα τσακίσουν τους επίορχους και τα σχέδια της νέας τάξης και της νέας εποχής δεν θα περάσουν στην πατρίδα μας. Όχι! Ο λαός μας δεν δέχεται άλλες ταπεινώσεις και εξευτελισμούς. Όχι! Εσώ. Αυτή τη στιγμή!
Κοιτάξτε να δείτε, ακούστε. Ακούστε να δείτε, αυτό που κάναμε απόψε εδώ, σας είπαμε, είναι ένας σταθμός για κάποιο ψήφισμα, προσέχετε. Ας αυτό το ψήφισμα θα περιμένουμε απάντηση και θα την έχουμε, προσέχετε, γι' αυτό σας είπα, μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου θα κάνετε προσευχή, δεν σας το είπα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αναλόγως προς την απάντηση, θα γίνουν μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις, αν δεν τύχουμε τις απαντήσεις, συγκεντρώσεις οι οποίες θα υπερβαίνουν εκείνες τις συγκεντρώσεις του πεδίου του Άρεως και των προπηδέων που είχαμε τότε, εκείνες τις ημέρες και προηγουμένες. Τον αγώνα δεν τον εγκαταλείπουμε. Σας υποσχόμεθα ότι, σας είπαμε προηγουμένως, σε 3 μήνες, σε 6, σε 1 χρόνο, θα προβεί το ΕΧΙΣ σε τέτοιες αποκαλύψεις συνταρακτικές όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, που θα καταλάβουν ορισμένοι που δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει ΕΧΙΣ. Θα λύσει πολλά σκοτάδια. Πολλά σκοτάδια θα φύγουν από ορισμένους που κρατάνε τον ελληνικό λαό, έστω κι αν είναι σέδρες καθηγητικές ή υψηλά πατριαρχικές. Πολλά σκοτάδια θα λυθούν και τότε θα καταλάβουν τι ήταν εκείνο το ελκύς που 13 χρόνια τους καλούσε. Λίγο υπομονή, δεν έχουμε ακόμα, λίγο. Και θα γίνει αυτό, γιατί η Ελλάδα, όπως είπαμε, θα νικήσει. Ο κύριος Ηλιόπουλος πού είναι? Πού είναι ο κύριος Ηλιόπουλος? Ο αγώνας μας, είναι εναντίον όλων των αντιχρίστων και σκοτεινών δυνάμεων και επομένως συμπεριλαμβάνει όλους. Λεπτομέρειες δεν χρειάζονται. Και τώρα, επειδή δεν βλέπω τον κύριο Ηλιόπουλο, τον καλέσαμε για να μιλήσει. Να δώσει ένα χαιρετισμό. Αλλά δεν ξέρω που πήγε. Εκείνο που ζητάμε αυτή τη στιγμή από την αγάπη σας, να ένα πρακτικό κομμάτι. Παρακαλούμε κατά την έξοδο, υπάρχουν αιτήσεις για όσους δεν έχουν εγγραφεί στο ποσό και καθαρά χαρτιά ζητάμε και την οικονομική σας ενίσχυση για να είμαστε έτοιμοι για τους αγώνες, για τους αγώνες οι οποίοι δεν σταμάτησαν ούτε θα σταματήσουν μέχρι την τελική μάχη. Προσέξτε αυτό που σας το λέω. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, δεν εντρεπόμεθα να σας το ζητήσουμε αυτό το ελάχιστο των ολίγων για να βοηθήσετε τον αγώνα. Δεν εντρεπόμεθα, γιατί ξέρουμε ότι θα λάβετε δύναμη παρά του Κυρίου και διότι θα χαρείτε, διότι θα συμμετάσχετε μέσα στο αίμα αυτό, τον υδρότατο λευκό που ζητάει τώρα ο Χριστός μας και θα λάβετε μεγάλη ευλογία εκατανταπλασίων. Βοηθήστε, διότι είμαστε στην αιχμή και πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουμε, να μην πάνε χαμένα τα 13 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν κατά την έξοδο θα είναι ορισμένοι άνθρωποι με μπλοκ εκεί, να βοηθήσετε το κατά δύναμη, δεν βιάζουμε κανέναν, ώστις θέλει και υπάρχει, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα συγκέντρωση που εγώ εύχομαι να μην γίνει, αναλόγως με την απάντηση που θα έχουμε, αλλά εάν δεν έχουμε θετική απάντηση θα πρέπει να γίνει οργανωμένη, πανελλαδική και μεγαλειώδη συγκέντρωση με την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και όπως μας λέει ο Τίμιος Πατέρας εδώ,
η ελληνική μας σημαία δεν θα υποσταλεί ποτέ. Διότι σημαίνει ελευθερία ή θάνατο. Δίπλα τετράγωνο, χιλίων περίπου σελίδων, στο πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο το αναφέρει παγκόσμια τάξη. Και το τελευταίο κεφάλαιο πάλι παγκόσμια τάξη. Στο τελευταίο κεφάλαιο λέει ότι ο Τζορτζ Μπους και ο Κλίντον πίστεψαν ότι η παγκόσμια κυβέρνηση είναι στο επόμενο τετράγωνο. Στην πραγματικότητα όμως λέει είναι μόλις θα μπούμε στην πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας. Τι άλλη μαρτυρία θέλουμε, αγαπητοί μου Χριστό αδελφοί, αφού αυτός ο Πατριάρχης του Σιωνισμού διακηρύσει την ύπαρξη της παγκόσμιας κυβέρνησης. Θέλετε και μια δεύτερη? Η κυρία Θάτσερ, γνωστή, μην βιάζεστε, μας έχει μια μαρτυρία φοβερή στο παγκόσμιο δικαστήριο, στην παγκόσμια σκηνή. Έγραψε, δήλωσε δημόσια και έχουμε τη δήλωσή της. Με βγάλανε από την κυβέρνηση διότι αρνήθηκα να παραδώσω την Αγγλία στην Λέσκη Μπίλτεμπερ. Η οποία Λέσκη Μπίλτεμπερ, προσέξτε τη δήλωση, δεν είναι τυχαία πρόσωπα αυτά, η οποία Λέσκη Μπίλτεμπερ είναι η αόρατη υπερκυβέρνηση όλου του κόσμου. Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει η κυρία Θάτσερ, είναι το πρώτο βήμα για την παγκόσμια, για την ένταξη στην παγκόσμια κυβέρνηση. Γι' αυτό τον λόγο λέει να βγάλω. Είναι προσέγγενό της. Ξέρουμε ποια είναι η κυρία Θάτσερ και ο κάθε άνθρωπος. Δεν περιμένουμε τίποτε περισσότερο. Το Μητρόπουλο τους είναι βεβαρημένο έναντι της ανθρωπότητας και του ελληνισμού ιδιαίτερα. Η Κύπρος μας είναι ματωμένη ακόμα από αυτούς τους Άγγλους. Ωστόσο όμως καταθέτει μια φοβερή μαρτυρία για την παγκόσμια σκηνή, για τα δρόμενα στην παγκόσμια σκηνή σήμερα. Κάτω από αυτά τα δεδομένα, αγαπητοί μου αδελφοί, εξελίσσονται και τα εθνικά μας θέματα και αυτά τα οποία συζητούμε, η συνθήκη Σέγγεν και η αιχμή του δόρατος, οι ηλεκτρονικές ταυτότητες. Με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες εγώ θα διέγραφα αυτόν τον όρο, διότι είναι πανούργια αυτή και αποκρύπτουν τα σχέδιά τους. Δεν θα ονομάσουν ποτέ ότι μας δίνουν ηλεκτρονική ταυτότητα. Τι θα προωθήσουν? Τις ηλεκτρονικές κάρτες, και ήδη τις προωθούν. Ταυτότητα και κάρτα είναι έγκαιρο αυτό. Έχει τις ίδιες διαστάσεις και την ίδια λειτουργικότητα. Επάνω στο κομπιούτερ δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει διαφορά. Το όνομα αλλάζει. Οι έξυπνες κάρτες, οι smart card όπως λέγονται, οι οποίες θεωρούνται κάρτες συναλλαγών, δεν είναι σε τίποτα διαφορετική από αυτήν την οποία εμείς τόσα χρόνια φωνάζουμε και λέμε ταυτότητα. Με αυτά τα εργαλεία που είναι σύνεργα του Αντιχρίστου κυριολεκτικά, ο άνθρωπος εχμαλωτίζεται και ο Έλληνας, ο οποίος έχει αξαγοράσει αυτό το πολύτιμο αγαθό, το θεόσδοτο αγαθό, το οποίο σεβάστηκε την ελευθερία και ο ίδιος ο Θεός ακόμη όταν τον άφησε έρμεο της ελευθερίας του στον παράδεισο να παραβεί την εντολή του, εσεβάστηκε ο ίδιος ο Θεός. Και ο Κύριος μας τι είπε? Ως τη θέλει ο πίσω μου ελθύνη. Και την και μέσα στον κήπο της Γεθσημανή, στις εναγώνιες εκείνες στιγμές που διήρχεται ως άνθρωπος, τι είπε? Η δυνάμει να καλέσω μυριάδες και λεγιώνες αγγέλων για να με απελευθερώσουν από αυτά τα ανθρωπάρια. Δεν το έκανε όμως. Γιατί? Διότι άφησε τη θέληση των ανθρώπων να εξελίσσεται ενάντια στο θέλημα του Θεού ελεύθερα. Ελεύθερος ο άνθρωπος. Ελεύθερος να πράξει, να πορευτεί μέσα στη ζωή. Σεβάστε την ελευθερία ο ίδιος ο Θεός. Και ο Αντίχριστος, αφού είναι αντί του Χριστού μας, ο οποίος σέβεται την ελευθερία μας ως Θεός, αυτός δεσμεύει την ελευθερία μας και θέλει μέσω αυτών των συνθήκων και μέσω αυτών των ηλεκτρονικών συστημάτων
να δεσμεύσει αυτή τη στεγόζωτη ελευθερία μας, την οποία, για την οποία ποταμούσε μάλλον το ευλογημένο έθνος μας και οι προπάτορες μας έχουν θυσιάσει και χύσει. Ακούσαμε την νοπή αυτή πληροφορία, όλοι μπορεί να περάσαμε από το παράσταση αυτή των θερμοπυλών του Λεωνίδα. Πόσοι όμως σταθήκαμε, κόψαμε ταχύτητα για να προσφέρουμε ένα βλέμμα ιλαρότερο σε αυτό το σύμβολο του ελληνισμού, στον βασιλιά της Σπάρτης, τον Λεωνίδα, και να δώσουμε και εμείς τον όρκο του αγώνος στο νεότερο, στα νεότερα τα πονηρά αυτά χρόνια. Και παραδίπλα εκεί, στην Αλαμάνα, σε εκείνον που, ενώ ο Νεβριώνης ήταν γενίτσαρος, Έλληνας δηλαδή, και ήθελε να του δώσει την ευκαιρία να αποδράσει στον λεβέντη αυτό της Ρούμελης, τον αγωνιστή του Διάκο, του είπε: «Μωρατέ σου ότι γίνεσαι Τούρκος και εγώ σε ένα μήνα θα σ' αγωνίσω στα βουνά της Ρούμελης να θραπεδεύσεις». Και εκείνος είπε: «Όχι, εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα πεθάνω». Δεν έχουμε δικαίωμα, αγαπητοί μου, να ξεφύγουμε από αυτά τα οροθέσια τα οποία οι πατέρες μας έχουν χαράξει με αίμα. Η πορεία του έθνους μας είναι οριοθετημένη με τα αίματα των μαρτύρων και των ηρώων της πίστεώς μας. Εμείς, σε όσους ακούγεται η φωνή της πίστεως και η φωνή της ιστορίας, θα ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Κι ας μας πούν τρελούς. Ναι, μέσα σε αυτόν τον τρελό κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο της σύνης, του ευδαιμονισμού, των παραδεδομένων, πέρα και πέρα, στην αμαρτία, εμείς μακάρι να μείνουμε τρελοί. Θα είμαστε οι καταστριστών τρελοί, οι τρελοί της Ελλάδας, εμείς της Ελλάδας. Οι τριγύρωες και οι ίδιες και οι άγιοι της πίστεως μας ζητούν να προχωρήσουμε. Εκείνοι τηγανίστηκαν επάνω σε πυρωμένες σκάλες. Εκείνοι πέσανε μες στα λιοντάρια. Εμείς θα μείνουμε στα μαλακά στρώματα και στις λιμουζίνες. Στον αγώνα, αδελφοί μου. Εμπρός στον αγώνα. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, εμπρός στον αγώνα. Δεν νομίζω ότι κανένας, μα κανένας, μπορεί να αμφιβάλλει ότι ο αγώνας και η πανστρατιά του Παναγίου Πνεύματος εν ονόματι Κυρίου προχωρεί και ανασταίνει στο πέρασμά της όλους τους νεκρούς. Οι νεκροί αναστήσονται και εξομολογήσονται. Πρέπει λοιπόν να μην χάσουμε την πρωτιά μας από εκεί. Ειλικρινά σας μιλάω και πονώ από τα βάθη της καρδιάς μου να μην χάσουμε την πρωτιά μας. Βεβαίως όπως όποιος έρχεται και την ιστά τη ώρα και συντάσσεται, η αγάπη του Χριστού τον κάνει την ονό και μέτοχο όλων των αγώνων. Και ο εργάτης που θα έρθει παραπέντε θα πληρωθεί πρώτος και με την ίδια εκείνη θεία αμοιβή. Αλλά όσοι θα σηκώσουν το κάμα του και τον ήλιο και την παγωνιά, να ξέρετε ότι θα πολεμηθούν πολύ περισσότερο. Και αυτός ο πόλεμος εμείς τον έχουμε ζήσει όλοι μας, εσείς και εμείς στο πετσί μας. Δεν παίζουμε στον αγώνα αυτόν. Εδώ είναι το μεγαλείο και το μυστικό. Και απόψε ακούσαμε πολλά. Ο καθένας θα τα μελετήσει ιδιαίτερα στο ταμείο του. Και η Αγία Εκατερίνα παραδειγμά. Ο μεγαλομάρτυρας Μερκούριος και όλοι οι Άγιοι Μάρτυρες ήταν οι τρελοί που είπε ο αδερφός μας ο Παναγιώτης για την εποχή τους. Αυτή η τρέλα όμως είναι η κατάκτηση του ουρανού, είναι η θέωση της γης, είναι η ενότητα στρατευμένη.
ανεβαίνεις και θριαμβευούσεις εκκλησίας. Οι Άγιοι του Θεού που είναι εδώ και οι θύμιες γερόνισσες που εκπροσωπούν επαξίως το δεδυνημένο ράσο και δεν είναι τυχαία ότι υπάρχει δείγμα αρχιερατικό, διότι το αρχιερατικό δείγμα εσφράγισε τον αγώνα τα 12 χρόνια. Και η σημερινή παρουσία είναι η παρουσία εκείνου που διακήρυξε στα προπήρεα του Πανεπιστημίου Αθηνών την 1η Οκτωβρίου του 1986, του κυρού Αυξελίου. Αυτή η ταυτότητα δεν περιβάλλω. Αυτό λέτε σήμερα ο αρχιερέας που βρίσκεται μέσα από τα σπλάχνα της Αγίας Μητρός Εκκλησίας και ο Κύριος Λειτουργός που άκουσε χαμογελώντας τι κάνουν οι σημερινοί άρχοντες όταν έχει την ευλογία του Θεού να έχει πάνω από 10 παιδιά και 12 και να θυμά και να βρίσκεται στο Άγιο Θυσιαστήριο άμυστος αγωνιστής για τον Ιησού Χριστό και για την ευλογημένη Ελλάδα. Και ο Κύριος Λειτουργός από εκεί. Είναι λοιπόν τυχαία άραγε όλα αυτά. Δεν θέλει ο Θεός πολλά. Δείγμα θέλει, καθαρό προζύμι θέλει. Και αυτό το προζύμι, αυτό το λίμα, αυτή η αλήθεια που ανατέλει επ' της γης είναι η δική σας αγάπη. Βέβαια ο αδελφός Ανδρέας έκανε μια προτροπή και σας είπε ότι απόψε μπορείτε κάτι ουσιαστικότερο να κάνετε. Προσέξτε με, μην έρθει κανένας λογισμός και μας κλέψει όλη την ομορφιά. Αυτός που είναι έτοιμος και θα βγαίνει μαζί με προσευχή η δραχμή του, ευλογημένη είναι. Οι άλλοι δεν χρειάζεται. Ο ανέτοιμος θα ετοιμαστεί και μετά θα πάει στη μάχη. Το να δώσουμε δραχμή σημαίνει ότι πρώτα έχουμε δώσει προσευχή, είμαστε εις τας επάλξεις και δεν μιλάω για σας όλους που οι περισσότεροι έχετε στηρίξει τον αγώνα με όλους τους τρόπους. Μιλάω για να γίνουν αυτοί που έρχονται τώρα μέτοχοι και κοινωνοί και ό,τι αγώνας έχει γίνει είναι και δικός τους αγώνας. Αλλά εγώ θα επαναλάβω το άλλο κάλεσμα. Αυτό μικρό κι όποιος μπορεί και ό,τι μπορεί. Όμως για αυτούς που είναι με πείρωμα ψυχής, για αυτούς που αγαπάν Χριστό και Ελλάδα, θα πρέπει να συνταχθούν ψυχήτε και σώματι. Να βρεθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, να αντελεστούμε ψυχικά, να δώσουμε το φιλί της ζωής, να πάρουμε από το Πανάγιο Πνεύμα την δύναμη να νικήσουμε εγωισμούς και πάθη και τελικά μία σύνταξη, μία ενότητα μαρτύρων και ομολογητών να υπάρχει για την προετοιμασία των μεγάλων αγώνων και των μεγάλων συγκεντρώσεων που έρχονται. Όλα αδέλφια μου, τελειώνοντας, σας λέγω και απόψε όσοι έχουν προσευχή και να κλάψουν και να προσευχηθούν, μέχρι σήμερα είναι πρωιμιακά. Εάν πυρωθούν οι ψυχές μας, εάν πραγματικά αναστηθούμε, ανάστα ο καθέβδον και επιπάψευση ο Χριστός, εάν ακούσουμε τα λόγια των Αγίων Αγγέλων, αυτήν την Αγία περίοδο μέχρι να χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες στη Βηθλέμ, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία,
εάν ακούσουμε και υπακούσουμε τα λόγια του Κυρίου και το Πνεύμα το Άγιο, θα φάμε τα αγαθά της γης. Αλλιώς θα τρώμε τα δηλητήρια που μας προσφέρει η τεχνολογία, θα αποδυναμωνόμεθα, θα σκοτίζεται ο νους μας και ο μη γέννητο σε οριακό σημείο. Αν δεν υπάρξει αυτή η ειρηνική επανάσταση, αν δεν υπάρξει το δάκρυ και η αγάπη και η θυσία, ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι ένα απέραντο νεκροταφείο και η Ελλάδα μας δυστυχώς κινδυνεύει κλήρος και λαός να είναι άψιλο αλλιάτων, μη γέννητο. Ο Χριστός θα μας αναστήσει. Ο Χριστός μας περιμένει. Η Ελλάδα θα ζήσει οπωσδήποτε και θα δοξάσει τον γλυκύτατο Ιησού. Μ' αυτά λοιπόν τα λόγια, μ' αυτό το πείωμα και τη φλόγα μέσα στις ψυχές μας, θα ψάλουμε τη υπερβάθος στρατηγό τα νικητήρια. Thank you.